Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας εδώ στην εκπομπή Σαββατοκύριακο με τον Στέργιο Καλόγυρο. Να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη σας αγάπη. Να μην ξεχνάτε ότι αυτό εδώ το κανάλι είναι το κανάλι της αλήθειας. Είναι το κανάλι που είναι εκτός διαπλοκής. Είναι το κανάλι το οποίο εκφράζει τον κάθε πολίτη που δεν έχει τη δύναμη να εκφραστεί. Και είναι στο μοναδικό κανάλι στο οποίο βγαίνετε στον αέρα χωρίς να ζητάμε να σας καλέσουμε εμείς πίσω. Με τη μόνη διαφορά απαιτώ από όλους σας να είμαστε κόσμοι, να μην βρίζουμε και να μην υπερβαίνουμε τις κόκκινες γραμμές. Εκφραζόμαστε ελεύθερα με αυτό που θέλουμε, γιατί η αλήθεια ποια είναι, ότι όλοι μας βράζουμε σε ένα καζάνι και κοιτάμε πώς θα τα βγάλουμε μέχρι τέλος του μήνα που θα ξαναπάρουμε κάποια λίγα λεφτοδάκια. Κάποιοι άλλοι όμως μετράνε πολλές συντάξεις, μετράνε τις μίζες, ή μετράνε τα κλεψιμέικα, ή μετράνε το πώς θα κάνουν μεγάλες κομπίνες για να κερδίσουν, και το μόνο βέβαια που δεν τους ενδιαφέρει είναι αν ο λαός θα έχει να πληρώσει. Σου λέει, όσα και αν έχει θα του τα πάρω για να περάσω εγώ καλά και οι φίλοι μου καλύτερα. Και βέβαια το σύστημα, αυτό που λέμε σύστημα, δεν είναι το σύστημα, δεν είναι ένα άτομο ή δύο άτομα. Το σύστημα είναι μια ομάδα η οποία αποφασίζει πώς θα λαιλατεί σε ετήσια βάση την κρατική περιουσία, τον κρατικό πλούτο και πώς θα φτωχοποιεί τον πολίτη. Το σύστημα ενδιαφέρεται να είναι φτωχοποιημένος ο πολίτης, να ζει με κάποια επιδόματα και να φτάνει στα όρια της απελπισίας. Δεν τον ενδιαφέρει. Και βέβαια το σύστημα είναι αυτό το οποίο καθορίζει και κανονίζει το πώς θα κινηθούν κάποιοι υπουργοί, το πώς θα κινηθεί η Προεδρία της χώρας μας εδώ πέρα, στην συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος Χριστοδουλίδης. Το σύστημα είναι αυτό που δεν το επιτρέπει και του λέει πρόσεξε Νίκο Χριστοδουλίδη, εάν θα κάνεις αυτό θα πάθεις εκείνο, αν θα κάνεις αυτό θα σου βγάλουμε το άλλο ή θα σου δημιουργήσουμε εκεί πρόβλημα. Το σύστημα είναι παντοδύναμο. Με μία μόνη διαφορά, ότι όλοι εμείς που είμαστε ενάντια στο σύστημα προχθές πετύχαμε μία μεγάλη νίκη δια του κυρίου Biden, δια του κυρίου Τραμπ στην Αμερική. Ο κύριος Biden προσπάθησε, απέτυχε. Η κυρία Καμάλα Χάρις που τον διαδέχθηκε δεν τα κατάφερε. Και ενώ μέχρι τελευταία στιγμή μας βγάζανε ότι το σύστημα με το αντισύστημα, δηλαδή Καμάλα Χάρις και Τραμπ, ήταν στα όρια του στατιστικού λάθους με μπροστά την κυρία Καμάλα Χάρις, ξαφνικά ήρθαν τα πάνω κάτω για αυτούς, όχι για όλους εμάς, γιατί αποδείχτηκε, φίλες και φίλοι, ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τρώει κουτόχορτο επειδή κάποιοι το θέλουν. Και δεν μπορεί να το ταΐζουν κουτόχορτο επειδή πάλι αυτοί οι ίδιοι το θέλουν. Ο κόσμος έχει άποψη, ο κόσμος ξέρει, ο κόσμος σέβεται την οικογένεια και ο κόσμος δεν μπορεί να δεχτεί όλους αυτούς που τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να διαλύσουν την εθνική και θρησκευτική συνείδησή μας. Προσέξτε, προσπάθησαν να διαλύσουν την εθνική και θρησκευτική συνείδησή μας. Όποια συνείδηση και αν είναι αυτή, στον θρησκευτικό ή στον εθνικό τομέα. Προσπάθησαν να τα διαλύσουν όλα. Προσπάθησαν να διαλύσουν τον πυρήνα, την οικογένεια. Τον πυρήνα του κράτους, την οικογένεια. Τους ενδιαφέρει το απόλυτο μπάχαλο και τους ενδιαφέρει βέβαια η προβολή κάποιων ανθρώπων που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτά τελειώσανε. Αυτά τελειώσανε και από προχθές, από την 5η Νοεμβρίου και μετά, ψάχνονται αρκετοί στην Ευρώπη και όχι μόνο για το πού θα πάνε να κρυφτούν την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα ήρθε. Ήδη ο Σόλτς αποφάσισε ότι τελείωσε. Game over για αυτόν. Φεύγει. Και φεύγει όπως φεύγει. Χωρίς να το έχει καταλάβει. Και το μεγάλο ερώτημα είναι ο Ζελένσκι, τι θα κάνει ο Ζελένσκι. Ήδη κατηγορεί τους Γερμανούς γιατί δεν του δίνουν όπλα, γιατί λέει δεν έχουν άλλους πυράβλους να του δώσουν και κατηγορεί τους Γερμανούς. Ήταν ο κύριος που όπου πήγαινε έπαιρνε 50 δις, συν ό,τι άλλο έχεις. Τι πολεμικό εξοπλισμό έχεις, δώσ' τον, γιατί πολεμώ όλη τη Ρωσία. Μα ποιος έπαιρνε να πολεμάς τόσο πολύ τη Ρωσία. Ο πόλεμος δεν είναι καλός. Αλλά δεν μπορεί να δίνει τα πάντα στην Ουκρανία για να πολεμάει τη Ρωσία. Και εσύ, αγαπητέ κύριε Νίκο Χριστοδουλίδη, αντί να επιβάλλεις και να ζητήσεις την επιβολή μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη στο ενός μικρού εμπάργου εις βάρος των Τούρκων, πίνεις καφεδάκι. Και αφού πιες καφεδάκι προχθές, μετά δεν ήρθε κύριε Δρουσιώτη και έκανε τη δήλωση, να δούμε παιδιά τον Χριστοδουλίδη. Μετά το καφεδάκι με τον Ερντογάν δεν ήρθε και έλεγε αυτά τα πράγματα. Μπάς και το βάλε, ήπιε κανένα ουίσκι βαρύ εκεί πέρα και ακόμη δεν καταλάβαινε τι έλεγε.
Κύριε Στεργή, λόγω το ότι ο σύνδεσμος μας είναι εντελώς μη κομματικός, καλά, μη δεν πολιτικός, για... ναι. Δεν πρόκειται να εμπλακώ σε συζήτηση πολιτικής φύσεως, μάλιστα, μόνο ό,τι αφορά α, τους καταναλωτές. Η πολιτική όμως κανονίζει την τιμή των πάντων, την τιμή του ρεύματος, την καθορίζουν οι πολιτικοί, την τιμή των προϊόντων την καθορίζουν οι πολιτικοί, γιατί δεν βλέπουν και δεν θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και τώρα... Και τους κατηγορώ για αυτόν. Τώρα, το αυτό κράτος που είπα τους εγώ, κατηγορώ. Αλλά είναι θέματα τα οποία γνωρίζεις. Πολύ χαρά το πρόεδρος, για να διευκρινίσω, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί προσβλητικό αυτό που είπα. Από την πολύ χαρά το πρόεδρος που βρέθηκε με τον Ερντογάν, τον Ατίλα, και τα είπε, κοίταξε τι ωραίο τραπέζι. Και οράμα τι δουλειά έχει. Αφού τα είπε λοιπόν ο Χρυστοδουλίδης με τον Ερντογάν, την πολύ χαρά, πώς δεν με ρε παιδί μου, πόσα ουίσκι πιες και λες ότι θα βγεις και πρόεδρος πάλι την άλλη Κυριακή. Δεν είναι π.χ. αυτό, παραδείγματος χάρη, δεν είναι ρεαλιστικό, είναι υπόθεση. Δηλαδή, τι έκανε ο Χρυστοδουλίδης, από την πολύ χαρά του ήρθε εδώ και είπε, αν γίνουν εκλογές στην Κυριακή θα ξαναβγώ. Μεγάλη αυτοπεποίθηση. Απορώ όπου την αντλεί, όταν όλοι του λένε ότι πάει το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, για να δούμε τη δήλωσή του και εσείς που θα μας τηλεφωνήσετε, να μας πείτε στην συνέχεια, φίλες και φίλοι, να μας πείτε, θα ψηφίζατε Χρυστοδουλίδη? Έχει δίκιο ο κύριος Πρόεδρος ότι αν γινόταν εκλογές την Κυριακή θα έβγαινε? Για να δούμε. Εάν είχαμε εκλογές την Κυριακή, πιστεύετε ότι θα επανεκλέγεστε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ναι, πιστεύω απόλυτα ότι θα επανεκλεγόμουν ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κόσμος άρχισε και νιώθει την αλλαγή που γίνεται σε τούτη τη χώρα. Λοιπόν, πιστεύω απόλυτα, λέει ο κύριος Πρόεδρος. Απ' τη χαρά του είναι, όχι από τα ουίσκι που είπα πριν. Απ' τη χαρά του είναι. Παίρνω πίσω τη φράση τα ουίσκι, για να μην παρεξηγηθώ. Τη μεγάλη του χαρά που είδε τον Ερντογάν, πιστεύει πλέον ότι θα ξαναβγεί πρόεδρος. Λοιπόν, 25-25-09-900 στην διάθεσή σας για να επικοινωνήσετε, να μας πείτε την άποψή σας για την ακρίβεια, για το ρεύμα, έτσι, για την ακρίβεια και για το ρεύμα, για την ακρίβεια των προϊόντων, για την ακρίβεια του ηλεκτρικού ρεύματος, για όλα αυτά τα οποία γίνονται εις βάρος όλων μας, εις βάρος όλων μας, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί, κύριε Δροσιώτη, ένας που παίρνει λεφτά, ένας που παίρνει συντάξεις, μπορεί και πληρώνει. Ένας που παίρνει μια σύνταξη, 700, 800, 900 ευρώ, τι να πρωτοπληρώσει? Και 1200 και 1500 να πάρει, πάλι θα έχει τις δύσκολες. Πόσο μάλλον 700 με 800. Ναι, γιατί όταν το ρεύμα είναι σε τέτοια μεγάλη ποσότητα. Θα πω σε αυτήν την περίπτωση γραπτών παράπονων που είχαμε αυτήν την εβδομάδα. Πήγε κάποιος να αγοράσει από έναν περίπτωρο ένα ποτό 2,65 η τιμή του, αυτόν το ποτό, και ο περιπτεράς δεν του έδωσε το ποτό, διότι ο άνθρωπος ήθελε να το πληρώσει με κέρματα των 2 και των 5 σεν που κρατούσε, και δεν του έδωσε το ποτό και μας έστειλε γραπτών παράπονων αν είχε δικαίωμα να το κάνει. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή σε τι σημείο υπάρχει αυτή η δυσκολία που κάποιοι δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είχε ο άνθρωπος και μάζευε τα σέντς για να πάει να αγοράσει ένα ποτό. Μάλιστα. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Πείτε μας λίγο, οι καταναλωτές που σας παίρνουν και παραπονιούνται, συνήθως είναι καταναλωτές μεγάλων πόλεων, είναι και από χωριά, είναι καταναλωτές οι οποίοι ανήκουν σε αυτό που λέμε μεσαία και κατώτερη οικονομική τάξη. Ποιοι είναι? Σας είναι έχει πάρει κάποιος πλούσιος? Μεσαίας και κατώτερης τάξης. Κανένας πλούσιος σας έχει πάρει να διαμαρτυρηθεί? Όχι, όχι, όχι. Βέβαια δεν ξέρω τα οικονομικά αυτού που παίρνει, αλλά από τον τρόπο που σου λέει το παράπονο, από τις συνθήκες που σου περιγράφει, είναι ξεκάθαρο ότι είναι συνθήκες που αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες. Μάλιστα. Άρα βλέπετε εσείς ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, κοιτάζω εδώ τα μήνυματά σας, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τεράστιο πρόβλημα, και εκείνο που με λυπεί είναι ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται, και αυτοί κάποιοι είναι στα πόστα που εφαρμόζουν είτε πολιτική ή μπορούν να πάρουν αποφάσεις να βοηθήσουν. Δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν ξέρω γιατί. Οι πολιτικοί με τους οποίους μιλάτε, βουλευτές, φίλες σας, τι σας λένε, κύριε Δροσιώτη? Θα είμαι ειλικρινής σε αυτό το σημείο.
ειδικά με την Επιτροπή Ενέργειας, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Προσπαθούν οι άνθρωποι και αυτοί, αλλά δεν είναι παντοδύναμοι. Συναντούν τον τοίχο της εκτελεστικής εξουσίας. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε, σημασία έχει ότι είναι η κυβέρνηση από πίσω. Η οποία είτε έχει τη διάθεση, είτε δεν έχει τη διάθεση να ασχοληθεί, δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί. Αυτό είναι. Η νομοθετική εξουσία, οι δυνατότητες της είναι μέχρι ένα σημείο. Ως εκεί. Όμως, λέω εγώ, τουλάχιστον με, αυτούς, με αυτήν την επιτροπή, είμαι σχεδόν κάθε μέρα στη Βουλή, κάθε τρίτη νύχτα. Διότι τα θέματα αυτής της επιτροπής απασχολούν και τους καταναλωτές και είμαι καλεσμένος κάθε τρίτη. Διακρίνω από αυτήν την επιτροπή μια ειλικρινή προσπάθεια και αγωνιώδη, μπορώ να πω, προσπάθεια να συνεισφέρουν και να κάνουν ό,τι καλύτερο για την ακρίβεια. Πώς... Και λέω ότι για την ακρίβεια είναι η εκτελεστική εξουσία. Και όταν λέω εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν κάνουν αυτά που πρέπει ώστε να προστατεύσουν τον καταναλωτή από την εσχροκέρδεια. Ναι. Θα πάμε τώρα, κύριε Δροσιώτη, να δούμε ένα μέρος του Γκάλοπ με τους... με τον κόσμο να μιλάει έξω στο μικρόφωνο της Βεργίνα τηλεόρασης και να λέει αυτά τα οποία αισθάνεται. Δηλαδή, μας έλεγε πριν η κυρία Παπαδοπούλου ότι κάνουν ρυθμίσεις, αλλά εμάς μας είπαν άνθρωποι ότι πάμε για μια ρύθμιση και στα 500 ευρώ μας ζητάνε τα 350 ευρώ μπροστά ή τα 300 και. Δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ θα πω κάτι που δεν το λένε και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Κάνει πολλές ρυθμίσεις πληρωμής η αρχή ηλεκτρισμού. Όμως, όταν δεν μπορώ να πληρώσω αυτόν το δίμηνο το ρεύμα μου, θα μπορέσω να πληρώσω το επόμενο και το, το μεθεπόμενο και να έχω και το βάρος των προηγούμενων. Σωστά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή το αυτό που πολύ σωστά είπατε, κάνω μια ρύθμιση αυτόν τον μήνα. Έστω και καλή ρύθμιση. Τον άλλο μήνα πώς θα πληρώσω. Πάλι ρύθμιση. Και τον άλλο πάλι ρύθμιση. Λοιπόν, να πάμε να συνομιλήσουμε με μερικούς φίλους. Παρακαλώ. Δεν ακούω. Παρακαλώ. Πρέπει να μου δώσετε. Λοιπόν. Δεν ακούω. Ορίστε. Παρακαλώ. Πρέπει να μου δώσετε. Θα παρακαλέσω το κοντρόλο, εγώ δεν έχω επιστροφή. Και ο κύριος Αντώνης που είναι στη γραμμή να χαμηλώσει τον ήχο της τηλεόρασης. Κύριε Αντώνη, με ακούτε? Ναι. Καλησπέρα, κύριε Αντώνη. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντώνη. Από πού μας τηλεφωνείτε, ποια περιοχή? Από Λάρνακα. Από Λάρνακα. Για πείτε μας λοιπόν. Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος υψηλό. Το λοιπόν, πήγα σήμερα στην υπεραγορά να πάρω 7 πατάτες. 7 πατάτες. Και είχα στην τσέπη μου 3,70. Και μου λέει η υπεραγορά, θέλω 3,40. Μάλιστα. Και είχε δίπλα μου άνθρωπο και δεν πλήρωσε το ευρώ. Η υπολείπε του. Κατάλαβα. Ενοικιάζω σπίτι 500 ευρώ. Πληρώνουμε από το έψιλο και μου μένουν μετά. Να πάρω τα ψώμια μου, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η κυβέρνηση που έχουμε. Δεν υπάρχει κρατική μέρημνα, κύριε Αντώνη. 7 πατάτες και ήθελε 3,20. 7 πατάτες. Από χρυσάφι ήταν αυτές οι πατάτες. Ναι. Ήθελε 3,20. Είχε άνθρωπο δίπλα μου και το πλήρωσε το 1 ευρώ που υπολείπε του. Αυτή είναι η κυβέρνηση που έχουμε. Συνδυάστε το με αυτό που είπαμε με τα κέρματα προηγουμένως και μάλιστα γραπτών το παράπονο, όχι δηλαδή, προφορικό. Ένας συμπολίτης μας δεν είχε λεφτά για να αγοράσει ένα αναψυκτικό από το περίπτωρο και δηλαδή, έδινε 5 λεπτά. Κύριε ναι, κύριε Αντώνη, ναι. Τα συμπεράσματα δικά σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, δυστυχώς. Λοιπόν, αποχρυσάβηταν αυτές οι πατάτες. Αν είναι δυνατόν. Όταν είναι έναν 80, έναν 90. Αν είναι δυνατόν. Παιδιά, έλεος. Το ξέρω. Έλεος. Το θέμα είναι η ακρίβεια της πατάτες ή το μόνο το 3 ευρώ είχα. Ας μην το πάρουμε. Και όλα. Και η ακρίβεια της πατάτας. Μην έχει όλα λεφτά να αγοράσει την πατάτα. Έλεος ρε εσείς. Νίκο Χριστοδουλίδη, αγαπητέ πρόεδρε, έλεος. Δεν έχει ο κόσμος να φάει. Δεν έχει να φάει ο κόσμος. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ο κύριος Ευθύμιος. Καλησπέρα κύριε Ευθύμιε. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, σας ευθύμιος, ακούω. Ευθύμιος είμαι να μπορώ να κάνω. Ευθύμιος καλώς ζωής στην Κυπρίνα. Να είστε καλά κύριε Ευθύμιε, σας ακούμε. Συγχαρητήρια με την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κύριο Δρουσόδη, ο οποίος είναι άνθρωπος που θα μιλάει όπως πρέπει. Μπράβο σας κύριε Δρουσόδη. Λοιπόν, η κυρία Παπαδοπούλου, να μην κοροϊδεύει τον κόσμο, διότι δεν είναι κοροϊδόν της ο κόσμος. Ξέρω εγώ σίγουρα, 1000% ότι οι Τουρκοκύπριοι στην Βίλα δεν πληρώνουν ούτε ρεύμα, ούτε σκυβάλα, ούτε νερό, ούτε τίποτε. Είμαστε στην κορόιδα της κυρίας Παπαδοπουλέμης. Να μας αφηγήσει η φουσπέδης, πέστε της, ακούειλε, τι ίδια φαντάζουμε, και να φύγει τον κόσμο στη φτώσαν του, στην κακοριζιά του. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, χαμηλός ταξιούχος, πληρώνω και ρίγιο, πληρώνω και ρεύμα, το ρεύμα μου ήρθε 225 προχτές προ. Δεν φταίω. Φυσικά κάτω από 80-90% εν προχτές σε 220 με στούντες δέστες όλες, δεν μπορεί ένας άνθρωπος στην ηλικία με προβλήματα αναπνεύστηκα να πήγω σε άρθρωση. Δυστυχώς. Δεν μας βλέπει κανένας. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, άσε να μην πω και κάτι. Μα θα τον ψηφίσεις τώρα, αφού είπε ότι θέλει να ξαναβγεί πρόεδρος, θα ξαναβγεί, θα τον ψηφίσεις, τι θα κάνεις. Εντάξει, αν δεν το αρκαζάσει, τι είναι πρόβλημα. Θα ψάχνει το ψήφο του, λέτε. Κοίταξε να δεις. Φυσικά από μένα είναι όχι. Τέλειωσε. Εδώ και μπορούνται σε πώς λέει, αύξηση σε συνταξιούς, λέει. Δυο φορές που έδωσε. 30 σέφη μια φορά και 25 φορά με άλλη φορά. Άκου, συνταξή. Ούτε για καφέν. Δεν αντρέπεστε, κύριοι κυβερνώντες, δεν αντρέπεστε τα μούτρα σας. Τρώτε, πίνετε, σέρτετε πάνω σας, το φαΐν το πολύ. Και σε τον κόσμο των φτωχών και λιμοκτονά, άστο, εμείς η Λία δεν περνούμε. Έχει οικογένειες που ξέρω που έχουν παιδιά, μικρά παιδιά που δεν έχουν ούτε ψωμί που το πρωί να τους δώσουν να πάει στο σχολείο. Λυπούμε. Έτσι είναι. Λυπούμε. Έτσι είναι. Ευχαριστώ εγώ, πολύ. Αν ήμουν πιο νεαρός, θα προτιμούσα να φύγω από τον τόπο, τον άκρητο τον τόπο. Θα προτιμούσα να φύγω, να πάω οπουδήποτε αλλού. Σας ευχαριστώ κύριε Ευθύμη. Δυστυχώς αυτά που μας λέτε είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα μέρος της πραγματικότητας μάλλον. Πάμε παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Δεν ακούω. Κύριε Νικόλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Νικόλα. Κύριος Νικόλας έφυγε. Ο κύριος Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σου κύριε Δημήτρη. Κύριε Καλόγυρε, σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Είστε ο μόνος δημοσιογράφος που αγαπώ και θαυμάζω και σας παρακολουθώ συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Ναι. Θέλω να κάνω μόνο μία ερώτηση εγώ. Το ε8 που είναι η κλίμακα που έχουν μείωση 20% στο ηλεκτρικό ρεύμα. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Το 20% πού μεταφέρεται, στους καταναλωτές ή το πληρώνει το κράτος? Κύριε Δρουσιώτη, ξέρετε. Ξεκάθαρο, βέβαια ξεκάθαρο. Το κράτος ούτε έναν ευρώ δεν βγάζει από το ταμείο του για να έχουν αυτή η κατηγορία των ευάλωτων ομάδων
το 19 με 20% φθηνότερο ρεύμα, τα πληρώνουν οι υπόλοιποι καταναλωτές. Το κράτος δεν πληρώνει ξεκάθαρα. Άρα χρεώνεται στους υπόλοιπους. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αυτό τους, φαίνεται... Μπράβο τους. Τι κράτος είναι αυτό, κύριε. Τι κράτος είναι. Της μίζας και της διαφθοράς, αγαπητέ. Και των ολίγων, των πλουσίων. Αυτό είναι το κράτος. Της μίζας, της διαφθοράς πάνε... και των ολίγων και των πλουσίων. Αυτό είναι. Να πάνε από εκεί που ήρθαν. Να φύγουν την Κύπρο, να ζήσει μόνη της καλύτερα να σας παρά πω, με αυτούς. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε ότι αν γίνουν εκλογές την επόμενη Κυριακή θα κερδίσει. Εσείς θα τον ψηφίσετε? Θα κερδίσει μαύρη. Μάλιστα. Μαύρη. Λοιπόν. Μια κάρτα μαύρη. Ολόκληρη. Κόκκινη κάρτα λοιπόν στην πολιτική του. Πάμε στο επόμενο τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ. Κύριε Νικόλα, κύριε Νικόλα, αλλά η κοπέλα είναι το κάτι άλλο, είναι σαφής, ξέρει καλά το θέμα του, το θέμα της, και σας συγχαίρω για τους συνεργάτες σας, κύριε Καλόγερε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καλόγερε, καλησπέρα κύριε Δουσότη. Να είστε καλά. Ο Θεός να σας έχει καλά. Αν δεν είχαμε αυτό το κανάλι, τίποτα. Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοδουλίδης θέλει να βγει πρόεδρος. Να το ψηφίσουμε όλα, να ξαναβγεί. Να δούμε τι θα γίνει. Να μας δείξει τη φωτογραφία που κάθεται με τον Ερτοράν για μένα, κάθεται όπως τον παππού με τον εγγονό. Τα ονόματα και τα επίθετα, κύριε Καλόγερε, λένε τις αλήθειες. Λες και τα δούλος του Ερτοράν και ο Μητσοτάκης και ο κύριος Χριστοδουλίδης. Κοιτάξτε τη φωτογραφία που δείχνετε. Για δείξτε τη φωτογραφία. Κάθε Ερτοράν, ο άνθρωπος είναι γεννημένος δούλος. Καλά, εντάξει. Τα ονόματα και τα επίθετα, κύριε Καλόγερε, λένε την καταγωγή μας. Λένε το τι είμαστε στη ζωή μας, τις ρίζες μας. Λοιπόν, τι να πω. Εγώ με τη γυναίκα μου τη νύχτα, ξέρεις τι λέω, συναντιόμαστε στο διάδρομο και λέω «Χριστός, αδέρφη». Φοβάμαι να ανάψω τον ηλιακό. Για όνομα του Θεού να πω. Ωραία τα λέω, φίλες. Από το άρθα ως το μέγα. Θέλω να ξέρω ένα πράγμα. Σου έβγαλα τη φωτογραφία. Σου έβαλα τη φωτογραφία που αγαπάς στην οθόνη. Πάρτε να τη βλέπω, αρέσκει μου πολλά. Α, έτσι, μπράβο. Να μαζέψει και, μερικούς ψήφους ακόμη για τον κύριο Πρόεδρο, σε παρακαλώ. Θέλει να ξαναβγεί. Κοίταξε πώς κάνει ο Πρόεδρο. Λέω και ακούει τον παππού του για με. Λοιπόν, κοίταξε να. Είναι να γελάζα. Τι να κάνουμε, γελάμε με τα χάλια μας, φίλε. Τι να κάνουμε. Εγώ θα ρωτήσω ένα πράγμα. Ναι, ρώτα. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, η διαδρομή που κάνει να πάει στο Προεδρικό και οι βουλευτές, από ποιες γειτονιές περνάνε? Από τον Αρχάγγελο και την Έγκοβη πήγανε στη γειτονιά να δω τι γίνεται. Που ο κόσμος φωνάζει και πεινάει. Δεν έχει να πληρώσει. Για όνομα του Θεού. Κοίταξε, πάντως, κοιτάξει να πούμε. Κοίταξε, είναι μια ωραία παρέα που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μόνο εγώ λοιπόν. Η παρέα αυτή δεν έχει κανένα πρόβλημα και οράμα στη μέση. Λείπει ο Μάρτης του Σαρακοστή. Τώρα τι παζαρεύουνε και τι θα τους δώσουμε πάλι. Ρεύμα τους δώσαμε τόσα χρόνια. Τους δώσαμε την μισή Κύπρο. Τι θέλει τώρα. Και την υπόλοιπη θέλει ο Ερντογάν. Και την υπόλοιπη θέλει ο Ερντογάν. Την Μύκονο δεν έχουμε να τη δώσουν. Να. Την Μύκονο δεν έχουμε. Θέλω να πηγαίνω τα καλοκαίρια. Θα σας ευχαριστώ που να σε καλά, αγαπητέ. Να πούμε κάτι να γελάσουμε. Έτσι, έτσι. Γιατί έχουν πάθει ψυχομαλακοπούκομα. Λοιπόν, τα λέμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Κύριε Πάμπο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου, κύριε Πάμπο. Κύριε Καλόγερε, πρώτα να σου πω για την εκπομπή σου. Να σε πάρα καλά. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σε ευχαριστώ, κύριε Πάμπο. Σ' ακούω. Ναι, άκουσε να δεις. Είμαι 79 χρονών και... Όλοι οι κυβερνώντες φωνάζουν για να μην ζεις κάτω από το όριο της φτώχειας. Σε αυτόν τον τόπο υπηρέτησα το 58, το 64 και το 74.
και παίρνω, έπαιρνα μέχρι πρόσφατα 580 ευρώ. Τώρα παίρνω 622. Έρχεται κάποιος αλλοδαπός να με χαρακτηρίσω οτιδήποτε και του δίνει το κράτος 900 ευρώ, δίνει στη γυναίκα του τόσα, φέρνουν και 5-6 παιδιά διά τους άλλα τόσα, και 1125... ακουμπά περίπου 3-4.000 ευρώ. Και 1125 ευρώ, πόσα είναι 1100 για μικροέξοδα. Που υπηρετήσαμε, νεκάμε, νεφτιάσαμε, φαντάσου να ζήσεις με αυτά τα αυτά και να πιένω με γυναίκα μου σήμερα στο σούπερ μάρκετ και να γράφει οι πατάτες, όπως άκουσα και προηγουμένως, 2,90 το κιλό. Από χρυσάφι, ναι. Αυτοί οι κυβερνώντες, κύριε Καλόγερε, πρέπει να δουν αυτά τα πράγματα. Καλά, τώρα εσύ αγαπητέ, πιστεύεις ότι αυτοί που μας κυβερνάνε ξέρουν από φτώχεια? Χαμηλώστε λίγο την τηλεόραση, σε παρακαλώ. Ναι. Χαμηλώστε λίγο την ένταση για να ακούσουμε. Λέω, μ' ακούτε τώρα? Ναι, ακούω, ναι. Λέω, πιστεύετε ότι αυτοί οι κυβερνώντες, αυτοί που μας κυβερνάνε, ξέρουν από φτώχεια? Ναι, ακούω, ναι. Λοιπόν, δεν έχεις χαμηλώσει τον ήχο. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ. Κύριε Δουσιώτη, 1,90 είναι οι πατάτες. Είναι μέχρι 1,90. Μέχρι 1,90, έτσι, μάλιστα. Αλλά κύριος... είναι από το 1,50 και πάνω. Ο κύριος Παναγιώτης. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι, κύριε Παναγιώτη, σας ακούμε. Εγώ θέλω να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το ρεύμα, αλλά πρέπει να δούμε και τα προϊόντα. Δηλαδή, ένας ο οποίος οράζει συστηματικά φρούτα, ντομάτες, το κόστος που πληρώνει είναι πολύ πιο μεγάλο από την έκπτωση που μας δίνει η κυβέρνηση. Κάθε 100 ευρώ μας δίνει 8 ευρώ που το ρεύμα. Και πρέπει τούτο το πράγμα να το δούμε, διότι όταν ήμουν τελευταίο στην Πολωνία, αρέσκει μου το χόμπι μου να μπαίνω στις υπεραγορές και να βλέπω τις τιμές. Μ' αρέσει. Και όταν πήγα μέσα, έβρισκα ροδάκινα και σταφύλια από την Ελλάδα, μισή τιμή από ό,τι είναι εδώ. Αυτό πρέπει να δούμε εμείς. Δεν γίνεται το σταφύλι να είναι 6 ευρώ και στην Ελλάδα να είναι 3. Ή οτιδήποτε. Τελευταίως, το μόνο που ακρίβανα για τα χόρτα, γιατί τα χόρτα ήταν 35, φαίνεται, μια φορά με φέρναν από την Ελλάδα μαρούλια και πήγαν 1,5 ευρώ. Τα καρότσα τα φέρνουμε όλα απ' έξω. Θα τα βλέπουμε τώρα, τα λαχανικά σε φωτογραφίες σε λίγο. Τα κανάλια, αφού όπως είπετε εσείς κλείνουν, τα κανάλια, είπετε, κλείνουση, μπορεί να κλείσουν την κυβέρνηση. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αλλά τα κανάλια όμως, το 90% των διαφημίσεων τους είναι από τα σούπερ μάρκετ. Εσείς πόσες διαφημίσεις κάνετε από τα σούπερ μάρκετ? Τίποτε. Διότι λέει την αλήθεια. Δηλαδή τα κανάλια τώρα έκανα μια συμφωνία μεταξύ τους, αν υποσέξετε ότι τα νέα που λένε τα ίδια, τα ίδιες οι διαφημίσεις, την ίδια νόη διαφημίσεις, επίσης τα όλα τα αθλητικά. Δηλαδή, αντί να στέλνουν ένα δημοσιογράφο στην Πάφο, να στέλνουν 5 δημοσιογράφους, στέλνουν ένα και ένα στον άλλο. Αυτό είναι ελεύθερη ραδιοφωνία. Πετε μου εσείς. Από ποια δηλαδή, περιοχή μας τηλεφωνείς? Δεν δηλαδή στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος, τελευταίος, είπε ο ίδιος ότι έδωσε 700 εκατομμύρια για τον κόσμο. Δεν είναι αρκετά. Αλλά μπορεί τώρα ο πρόεδρος να τα βάλει με τα σούπερ μάρκετ. Πετε μου εσείς. Την άλλη ώρα οι ταμπατζίδες τροφοδοσίας θα το ρίξουν κάτω. Τελείωσε. Το σύστημα το οποίο είναι ανίκητο. Και τελευταίως άκουσα εγώ τον πρόεδρο που είπε ο πρόεδρος ότι προσπαθεί να βάλει στο καλάθι ορισμένα πράγματα τα οποία αν άκουσε κάποιον να μην μπορείς πλαφών. Δέχονται τα σούπερ μάρκετ. Όχι βέβαια. Γιατί δεν τα βάλετε τα μετά σούπερ μάρκετ, κύριε πρόεδρε. Μισό λεπτό. Κύριε Δρουσιώτη. Μισό λεπτό. Αλλά δεν είναι ένας πρόεδρος, ας πούμε, μπορεί να πάει να παρακολουθώ όλα τα σούπερ μάρκετ και να κάνω ό,τι θέλει. Να σας πω. Και εγώ θα σου λέω, πού να με ρωτήσεις, τον πρόεδρο θα τον ξαψηφίσω, αν είναι του. Μία τελεία. Διότι το βλέπω ότι προσπαθεί. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος αδιάφορος. Έλα. Ένα λεπτάκι, βγάλαμε είδηση τώρα. Ένα λεπτάκι. Δεν το βάλουμε αυτό ότι είναι δισεκατομμυρούχος. Και δεν ξέρει τι γίνεται. Ξέρει πολλά κάτι γίνεται. Ένα λεπτάκι, μία τελεία σε παρακαλώ. Ναι. Καταρχήν τηλεφωνείς από την Πάφο, φαντάζομαι. Ορίστε. Από την Πάφο τηλεφωνείτε. Τηλεφωνώ από τη Λευκωσία. Από τη Λευκωσία, ωραία.
Λοιπόν, είναι δύσκολο να τα βάλεις με αυτό που λέμε σύστημα διατροφής, τα βαντζίδες της διατροφής, όπως έλεγες πίσω. Εσύ θα ψηφίσεις Χριστοδουλίδη, αυτό είναι καλό. Βρήκαμε και έναν σήμερα που θα ψηφίσει τον Πρόεδρο και θα υλοποιήσει την επιθυμία του. Είναι αυτό το 10% που είναι ευχαριστημένο από τον κύριο Πρόεδρο στη μέτρηση που κάναμε εμείς προχθές. Σεβαστό, αγαπητέ κύριε. Κύριε Δουσιώτη, θέλω να πείτε κάτι για τις τιμές. Για τις τιμές, το κράτος, το λέω ξεκάθαρα, δεν έχει την αποφασιστικότητα να χτυπήσει την σκροκέρδεια. Μάλιστα. Αυτό λέω. Τον καταναλωτή τον έχει σε δεύτερη προτεραιότητα και όχι πρώτη προτεραιότητα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι ο εμποροβιομηχανικός κόσμος και μετά οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές τους γυρίζουν τις τσέπες ανάποδα για να τους πάρουν και τα σύνδεση. Παρακαλώ. Κύριε Αναστάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Αναστάση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από την Λάρνακα μιλώ. Μάλιστα. Θέλω να μιλήσω στον κύριο Καλοήρο. Τον ευχαριστούμε για τις προσπάθειες που κάνει και τον κύριο Δουσιώτη. Μαζί είμαστε εδώ. Εμένα προχτές ήταν το νερό 1.064 ευρώ. Πόσες πισίνες έχεις? Λοιπόν, έχουμε δύο πλάσματα είμαστε στο σπίτι. Έχετε και πισίνες μεγάλες έξω, φιλοξενείτε κόσμο, τι γίνεται? Δεν πισίνα, ούτε βουτάνα δεν έχω έξω. Στείλε το λογαριασμό στο προεδρικό να στον πληρώσουν, οι εκλογές θα έρθουνε. Ναι. Στείλε λογαριασμό εκεί, πες κάνουμε και μια πισίνα για να σου δίνω 1.000 ευρώ το δίμηνο. Πού να τα βρω, πες. Επειδή έκανα έσταση, αλλάξα το λάστιχο, είπαμε ότι το λάστιχο, γιατί ένα λάστιχο έρχεται η εισαγωγή μου. Ναι. Και άλλαξα το λάστιχο και είστε ο άνθρωπος εδώ και λάζει μου να πληρώσει τα μισά. Ρε φίλε Λαλούγμα, δύο πλάματα να πληρώσω 500 ευρώ για δύο πλάματα το περασμένο μήνα, πλήρωσα 60 ευρώ Λαλούγμα. Τώρα να πληρώσω 500 γιατί δεν τσεκαρίσκουν τα ρολόγια. Δεν θέλουν τα ρολόγια, γράφουν του κουτουρού. Κύριε Δροσιώτη. Ναι, είπαμε ότι είχαμε παράπονα για λάθος μέτρηση, καταγραφή της ποσότητας. Κατάλαβα. Και ήρθαν την επόμενη περίοδο και κάναν αυτή την αναπροσαρμογή. Και αυτό γίνεται και με το ρεύμα, αλλά και για το νερό. Έχουμε παράπονα για λάθος καταγραφή. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ αγαπητέ κύριε από την Λάρνακα. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε? Ναι, ποιος είναι? Κύριε Κώστα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Κώστα μου. Γεια σας και σας. Και ο Θεός να σας δίνει χρόνια για να βγαίνετε να τα λέτε. Όλοι μαζί να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά το νερό και η κόρη μου που είναι με έναν παιδάκι και αυτή της ήρθε τα τελευταία τρίμηνα και αυτή της ήρθε το νερό πάρα πολύ. Εκάναμε ένσταση και περιμένουμε ακόμα να δούμε τι θα γίνει. Το άλλο το θέμα, πρόσφυγας 50 χρόνια και από αυτά όλα τα δισεκατομμύρια που ήρθαν στην Κύπρο για τους πρόσφυγες, εγώ δεν έχω λάβει ούτε έναν σεντ. Και ρωτώ τώρα να μας απαντήσει ο οποιονδήποτε της κυβέρνησης θα ήθελε να μου παραχωρήσει έστω για ένα μήνα την υπουργική του ή την κυβερνητική πέριξ του Προέδρου θέση του και να έρθει στην δική μου θέση για ένα μήνα. Δεν θέλω παραπάνω. Για να δούμε πώς θα περάσει αυτός και πώς θα περάσω εγώ. Παράπονα για τον ερώτημα. Αυτό είναι ερώτημα προς την κυβέρνηση και τον πρόεδρο συγκεκριμένα, αν μπορεί να μου κάνει αυτόν τον χαρτίρι. Δεν θέλω ούτε βοήθειες, ούτε τίποτα. Ένα μήνα να με διορίσει σε μια υπουργική θέση, σε μια κυβερνητική θέση, γιατί ο μήνας, ξέρετε, μπαίνει, βγαίνει και δεν κάνει τίποτε στο μήνα. Γι' αυτό και εγώ να περάσω ένα μήνα, να πάρω τον παγουλό μισθό, να πάρω τα ωφελήματα που υπάρχουν στο μήνα και να έρθει αυτός ο κύριος που θα τον αντικαταστήσω στην δική μου θέση να δούμε και να δει πώς περνούμε
Ούτε μία ώρα, ούτε μία ώρα δεν θα μπορέσουν να κάτσουν. Αυτά για προβληματισμό. Ούτε μία ώρα δεν θα μπορούν να κάτσουν στην θέση που είστε, αγαπητέ αυτή, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε. Αυτά για προβληματισμό. Πολλοί κόσμοι έχουν θέματα με το νερό, κύριε Δόσκιο. Δεν το περίμενα. Το νερό τώρα μαζί με τα αποχετευτικά, διότι είναι μαζί, ναι, έχει γίνει ένα μεγάλο κονδύλι για την οποιαδήποτε οικογένεια. Πάντως, αν έχει γίνει. Θέλω να μου πείτε και εσείς που είστε Λάρνακα, τηλεφωνήστε να μας πείτε. Εγώ κάποια πρωινά που πηγαίνω στη Λάρνακα, βρωμάει η παραλία, βρωμάνε οι υπόνομοι, πάρα πολύ μεγάλη μπόγα. Τι γίνεται στην καρδιά της Λάρνακας, το ξέρετε κύριε Δροσιώτη, φαντάζομαι σας έχουν γίνει καταγγελίες γι' αυτό. Όχι, δεν είχαμε εμείς ως καταναλωτές για δυσοδμία ή οτιδήποτε, δεν είχαμε τέτοιο. Πολύ μεγάλη μπόχα από τους υπονόμους και μιλάω και με τους καταστηματάρχες εκεί της περιοχής, μου λέει ανυπόφορη κατάσταση και ο Δήμαρχος Λάρνακας δεν κάνει τίποτα, δυστυχώς, ή δεν θέλει να κάνει. Παρακαλώ. Ο κύριος. Κύριε Στέλιο, καλησπέρα σας. Γεια σας. Ο Στέλιος από Πάφων είμαι. Γεια σου κύριε Στέλιο από την Πάφο, την πανέμορφη Πάφο. Ήθελα πρώτα να συγχαρώ τον κύριο Καλόγερο για το πρόγραμμα του. Να είστε καλά. Θα συγχαίρω για το πρόγραμμα σας. Ευχαριστούμε. Και για τα καυστηριάσεις που κάνετε. Αλλά δυστυχώς κύριε Καλόγερο, εγώ κατάληξα στο συμπέρασμα προπολού ότι είναι φωνή που όντως εντιερήμω. Αν μην το λέτε, ο σκλαβενίτης αναγκάστηκε να κατεβάσει τη τιμή σε προϊόντα και ειδικά στο λάδι κατά 5 ευρώ. Είναι φωνή μου όντως, εμπειρή μου όντως. Το λέτε κύριε μου, μην το λέτε κύριε Στέλιο. Λέω, ο σκλαβενίτης αναγκάστηκε να κατεβάσει τη τιμή στο λάδι κατά 5 ευρώ το λίτρο. Κύριε Στέργιε, θα σας πω έναν σκομπού γραψά. Σαν τις πληγές του Φαραώ στην την αρχαία χώρα, 7 ήταν και οι προέδροι μας που το 60 ως τώρα. Οι σοκολιέτες μας κοροϊδεύουν φανερά, κύριε Στέργιε. Λοιπόν, πρέπει να χαμηλώσετε λίγο τον ήχο της τηλεόρασής σας, μ' ακούτε. Δεν τρέπονται, κύριε Στέργιε. Κύριε Στέλιο, χαμηλώστε λίγο χαμηλώστε τον ήχο της τηλεόρασης. Είμαι 79 χρονό. Ωραία, σας ευχαριστώ. Είμαι 79 χρονό, κύριε Στέργιε. Από τα 8-9 μου δουλεύω και έχει τώρα 4 χρόνια που προσπαθώ να πάρω το κατώτατο όριο της σύνταξης που είναι για ένα ζευγάρι 1.200 ευρώ. Έχει τώρα 4 χρόνια που προσπαθώ και με κοροϊδεύουν από μέρα της ημέρας και κάνει άλλη αίτηση και φέρει μας και αυτόν το δικαιολογητικό και φέρει μας και το άλλο και φέρει μας και το άλλο. Μάλιστα. Δυστυχώς. Στο τέλος ρώτησα εκεί που μου είπαν να τους πάρω δικαιολογητικά. Τους τα πήρα. Και της λέω της κοπέλας, μήπως στο τέλος τη λέω, θα μου ζητήσεις επιστοποιητικό τι βρακή φορούσε η πρώη αγιά μου για να μου δώσετε αυτά τα χρήματα. Τα δικαιούμε ή δεν τα δικαιούμε. Γιατί διαφημίζουν ότι ένα ζευγάρι πρέπει να παίρνει 1.200 ευρώ. Γιατί εγώ να παίρνω 1.003 ευρώ. Γιατί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στέλιο. Πιστέψτε με, είμαι σχεδόν 80 και αναγκάζουμε να πηγαίνω διάφορες δουλειές για να βγάζω 5 σεντ περισσότερα για να ζήσω την οικογένεια μου. Αυτοί οι κυρίοι δεν τρέπονται, κύριε Στέλιο. Δυστυχώς, όπως ακριβώς τα λέτε είναι, δυστυχώς δεν τρέπονται, δεν έχουν τσίπα επάνω τους. Δεν έχουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στέλιο. Πάντως, υπάρχει φτώχεια μεγάλη. Φτώχεια και ακρίβεια. Μη μου το λέτε εμένα, αν είμαι πρώτη γραμμή και τη γνωρίζω από πρώτο χέρι αυτήν τη φτώχεια. Κύριε Παντελέον, καλησπέρα σας. Κύριε Παντελέον. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από πού μας τηλεφωνείτε? Τηλεφωνώ από Λευκοσία. Μάλιστα. Ωραία. Είμαστε... Σας παρακολουθώ ανελειπώς. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Καλόγερε,
Και μακάρι να είχαμε κι άλλες τέτοιες συμφωνίες. Και συγχαίρω και τον κύριο δίπλα σας. Κύριο Δροσιώτη. Και οι δύο είσαστε αγωνιστές. Παρακολουθώ τα προβλήματα, το κλάμα θα έλεγα του κόσμου και έχουν απόλυτο δίκαιο, διότι αν και μικρό νησί, ζούμε σε ένα από τα πιο καπιταλιστικά καθεστώτα του τόπου. Εγώ έχω να πω τρία πράγματα. Το πρώτο, πότε θα ανοίξει το κεφάλαιο για τους δοσιλόγους της Κύπρου. Από το 1960 που ταλαιπωρούν τον κόσμο και την οικονομία του. Το δεύτερο που θέλω να πω, ότι τούτος ο λαός είναι άξιος της μοίρας του. Εδώ και 20 και με την τελευταία θητεία του κυρίου Χριστοδουλίδη 25 χρόνια, κυβερνά το κόμμα το οποίο εστέγασε τους ολετήρες της Κύπρου και τους καπιταλίστες. Εκλέξαν τις προάλλες έναν νεαρό, καλόν παιδί, καλόν προθέσεων, αλλά λίγο ανόητο, θα έλεγα. Και είπαν στις προεδρικές να εκλέξουμε και έναν άγνωστο, μη κομματικό πρόεδρο, να δούμε τι θα γίνει. Εγώ, αυτά όλα τα οποία ακούω και ζούμε και ζω τα και εγώ και όλοι οι άνθρωποι, τα καταλογίζω στον λαό μας. Τέτοιος λαός είναι άξιος των ηγετών του. Καλοί άνθρωποι, χριστιανοί, ευκολόπιστοι, πατριώτες όταν χρειάζεται η πατρίδα. Είναι τζαμί, αλλά στην κάλπη είναι απόντες. Σε αναγκάζω να μην πας στην κάλπη, αγαπητέ, από την αγανάκτηση. Συγγνώμη. Και από την... αηδία προς το πολιτικό σύστημα, δυστυχώς. Ναι, κατηγορούν, κατηγορούν, αλλά 25 χρόνια συναγερμός. Εντάξει, να μου πεις, έφκαναν και μια φορά το Αγγέλ και τι έκαμε, έκαμε τα κουλουβάχατα, διότι όλα τα κόμματα είναι το ίδιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κύριε Νικόλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου, κύριε Νικόλα. Εγώ είμαι από την Πάφο. Κατά κρίβεια είμαι από το Ριζοκάσπασο. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι 68 χρονών. Ήμουν όταν έγινε ο πόλεμος, ήμουν στρατιώτης 6 μηνών. Είμαι γραμμένος στα βιβλία της Δημοκρατίας. Δυο φορές είμαι ήρωας. Έπιασα και Αργυρό Σταυρό, έπιασα και τιμητική διάκριση μέσα στον πολεμό. Πιάνω τώρα 800 ευρώ σύνταξη. Εψήφισα τον κύριο πρόεδρο τον Χριστοδουλίδη. Είναι όπως που να έσυρα μια πέτρα πάνω και καστέρουν και ήρθαν και έπαιζαν και έσυσαν την κελέ μου. Την κεφαλή μου. Κουμένα έκανα του προεκλογική εκστρατεία τον κύριο Κουκέικε. Τώρα έχει κότσινη κάρτα. Για τον λόγο ότι εγώ έπιανα έναν μικρό τσέκιν 181 ευρώ και κόψα μου το γιατί δουλεύει η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι που το Νεπάλ. Έχει ένα γιόνι στο Νεπάλ. Δουλεύει 6 μήνες σε έναν κέντρο μάγειρας. Χρησιμοποίησαν το μισθό της 900 ευρώ και κόψαν μου τη σύνταξη, ο μικρόν το τσεκούιν, και τους έστειλα τους χαρτιά ότι στέλνει λεφτά, ο γιος της είναι 16 χρονών και στέλνει του λεφτά που πάει στο Λύκειο και μου λέει δεν γίνεται. Πέτε μου εσείς, υπάρχει άντρας, όχι γυναίκα, διότι η γυναίκα έπετασε ποτέ το γιον της. Υπάρχει ένας άντρας ο οποίος έχει γιον και πετάσει το γιον του και ένα θέλεσαν τα λεφτά που τα μέσα και κόψα μου το τσεκούιν. Αλλά εκτός από αυτό, εγώ να πιάνω
ήρωας δυο φορές, τέσσερις φορές ακινδύνευσα να με σκοτώσουν οι Τούρκοι. Είμαι τραυματίας πολέμου. Και να τη δωράν αδειά τους Τούρκους και 272 εκατομμύρια ρεύμα να αδειούν τους Αράβιες και τους κάθε νούδα μέσα και εμάς να μας πετάσουν όπως τους σύλλους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και άστας ακούει τούτη κυβέρνηση δεν έχουν ούτε ερών ούτε όσοι. Yeah. Λοιπόν, να σου πω τώρα, πες μου κάτι, επειδή σε έχεις πολεμήσει για την πατρίδα και εγώ μιλάω με έναν ήρωα που δυστυχώς η πατρίδα δεν έχει σταθεί στο ύψος που θα έπρεπε να σταθεί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και κατακρίνω και εγώ μαζί με σένα για μία ακόμη φορά τους κυβερνώντες. Σήμερα είναι ο Χρωστοδουλίδης, χθες ήταν κάποιος άλλος, δεν έχει σημασία. Πες μου όμως εσύ, πώς βλέπεις αυτήν την παρέα που πάει να γίνει, να πιούμε και ένα καφεδάκι, να δούμε και τα θέματά μας. Ερντογάν, Χρυστοδουλίδης μαζί, καφεδάκια, συζήτηση. Πού το πάνε. Πού το πάνε. Δηλαδή προσπαθούν να πουλήσουν την Κύπρο και μας το βάλουν σιγά σιγά. Έχει 50 χρόνια, είναι τουρκική εισβολή και κατοχή. Γιατί εν πάει τούτος ο κύριος Τσικάτο και τους πήρε κύριοι. Μα έκαμε εισβολή, κρατεί το 37%. Εμείς έχουμε τους τα όπα όπα. Δεν τερώνουν ρεύμα, δεν τερώνουν νερό, δεν τερώνουν τίποτε. Τους άλλους οι άλλοι λιμοκτονούν. Γιατί δεν τα αναλύνουν τα πράγματα. Γιατί δεν τα αναλύνουν της Αμερικής, της Γαλλίας, τους ούλους. Και πάντα μέσα και κολογλύφονται. Του Ερτογάν, δεν θα μπορούν να τους κάνουν. Ο Ερτογάν, που χρόνια, που εκατοντάδες χρόνια, έδειά ούτε έναν, ούτε 10 πόντους, ούτε 5 πόντους που ζαμί που κατέκτωσε έδειε. Μόνο με τον πόλεμο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Είναι που κολοκλήγουν. Έχεις δίκιο. Σε αυτά που λες, πρέπει η πολιτεία να κοιτάει τους συνανθρώπους και ειδικά τους ήρωες πολέμου. Πρέπει να τους κοιτάμε. Ανεξάρτητα ποιος κυβερνάει. Ο ήρωας πολέμου, αυτός που πολέμησε για την πατρίδα, πρέπει να τη χάνει 10 φορές σεβασμό περισσότερο από τους απλούς πολίτες. Συμφωνώ σε αυτόν απόλυτα. Τώρα. Είναι ήρωας πολέμου, είναι τραυματίας, είναι τον ένα τώρα και το κόβεις και το κατοστάρκο. Είναι ντροπή, δηλαδή αυτά είναι για κλάματα. Και δεν ξέρει, προφανώς δεν αγνοεί και η πολιτική ηγεσία. Είναι αυτή η καρικλοκένταυρη δημόσιοι υπάλληλοι που σου λέει «Α, πάμε κατευθείαν». Δεν κοιτάνε. Δεν κοιτάνε τίποτα. Παρακαλώ. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, αμέσως θα πάμε στον κύριο Ανδρέα. Βλέπετε ότι είναι μεγάλη δυσαρέσκεια του κόσμου και πολύ μεγάλη φτώχεια. Τη φτώχεια τη ζω καθημερινά. Σα λέω, είτε μέσω τηλεφωνικών παραπονών, είτε μέσω προσωπικών επαφών και είτε μέσω γραπτών. Διότι τα γραπτά παράπονα έχουν ένα πρόβλημα. Δυσκολεύεται ο άλλος, είναι περήφανος ο Κυπρίος να πει γραπτός ότι είμαι ο τάδε και να δώσει γραπτός το πρόβλημα του. Και σας λέω ότι έχουν αυξηθεί και τα γραπτά τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ, ποιος είπαμε, ποιος κύριος. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καλόγυρα. Καλησπέρα, αγαπητέ Ανδρέα. Καλησπέρα. Έχω αγοράσει στη Βουλγαρία, κύριε Καλόγυρα. Από πού μας τηλεφωνείς, πες μας και την περιοχή που μας τηλεφωνείς. Τώρα είμαι Λάρνακα, αλλά είμαι πρόσφυγας από Αμόχωστο. Μάλιστα. Και ήμουνα στη Λεμεσό, τώρα εργάζομαι εδώ στη Λάρνακα. Ακόμα ένα μήνα τελειώνει η δουλειά μου. Είμαι 75 χρονών και δουλεύω. Είμαι συνταξιούχος και δουλεύω. Γιατί πιάμε ένα ούζο βαρβαϊάν και κάναμε ένα μωρό και έχουμε 10 χρονών ένα μωρό. Παίρνω αναλόγως μια καλή συνταξή, 1.200. Αλλά πληρώνω 550 ευρώ ενίκιο προς το παρόν εδώ στη Λάρνακα. Αλλά αν τελειώσει η δουλειά μου, μου λέει αδελφή μου, αν έρθει η Λεμεσό που είσαι από τη Λεμεσό, θα πληρώνεις 1.500 μου λέει. Και λέω καλά, αν παίρνω 1.200 και δεν θα έχω δουλειά, σημαίνει τι θα τρώ. Πήρα αγαπητέ μου δύο σπίτια στη Βουλγαρία, 3.000 το ένα διαμέρισμα 3.000 και ένα σπίτι 3.000 με κήπο, με δέντρα μέσα. Σε ποια περιοχή? Αγαπητέ μου, γιατί εδώ στην Κύπρο,
Πόσα ζευγάρια παντρεύονται κάθε χρόνο, 100, 200. Γιατί δεν τους δίνει ένα σπίτι η κυβέρνηση με 200, 300 ευρώ. Γιατί δεν κόβει, έχουμε χαλίτικη γη, η οποία, ξέρετε τη χαλίτικη γη, είναι του κράτους, είναι δική μου, το κράτος είμαι εγώ. Γιατί δεν κόβει 5.000 οικόπεδα, ας πούμε 10.000, και υποστηρίζει τους τραπεζίτες, τους κλέφτες, και όλος ο κόσμος υποφέρει με τις τράπεζες και έχουμε μαύρα δάνεια, κόκκινα δάνεια, κίτρινα δάνεια. Γιατί δεν δίνει ένα οικόπεδο 10-20.000 το χαλίτικο, να πάρει η κυβέρνηση 10-20.000 και να μην το πουλάει τον developers 500.000. Πόσα ζευγάρια παντρεύονται στην Κύπρο, 100, 200. Πάρ το σπίτι σου, κύριε. Πάρ το κλειδί σου, δίνε στην κυβέρνηση 300 ευρώ το μήνα και μείνε στο σπίτι σου. Να μην έρθει η τράπεζα αύριο να χρωστάει. Εδώ στην Κύπρο παντρεύτηκες, έκανες στην τράπεζα. Στην τράπεζα. Πήρες από το κύριο στην τράπεζα. Πήρες εκεί στην τράπεζα. Και να έρθει η τράπεζα, λέει, α, έχω 500 εκατομμύρια κέρδη. Από ποιον? Και παίρνουν το σπίτι του κόσμου. Πλήρωνε ρεύμα στη Βουλγαρία, κύριε, πριν 5 χρόνια, 10 ευρώ το μήνα. Πλήρωνα νερό, 2 ευρώ το μήνα. Και δούλευα και μια ηλεκτροκόλληση, 10 ευρώ το μήνα. Και πήρα διαμέρισμα 3.000. Και πήρα σπίτι με κήπο 3.000. Εδώ γιατί να πάρω 300-500.000. Σε ποια πόλη όμως η Βουλγαρία? Έναν οικόπεδο, 20.000. Να σου πω... Δώσ' μου το ένα... Αγαπητέ, με συγχωρείτε, τα είπατε όλα αυτά και πολύ καλά. Σε ποια πόλη της Βουλγαρίας κάνετε τις αγορές αυτές? Πήρα σε ένα χωριό, αγαπητέ μου. Συγγνώμη, ένα γκο. Πήρα σε ένα χωριό, ένα σπίτι, 4 δωμάτια, με κήπο φρούτα. Και πήρα, επειδή δεν είχε νηπιαγωγείο, με έναν ιέρι εκεί, και στην πόλη, ένα διαμέρισμα, 4 δωμάτια, 3.000. Σε ποια τώρα πόλη? Θα αναγκαστώ, ναι, σε ένα μήνα τελειώνει η δουλειά μου. Σε ένα μήνα. Μέχρι τώρα δεν πήγα στα κατεχόμενα. Και τώρα σκέφτομαι ή να φύγω να πάρω το γιο μου και να πάω στη Βουλγαρία. 10 χρονών μωρό. Που εκεί στη Βουλγαρία, ξέρετε, δεν είναι η Κύπρος. Εδώ πληρώνουμε εγγλέζικα. 50. Καράτε, 50. Νηπιαγωγείων, 300. Ενίκιο, τώρα εδώ στη Λάρναγα, προς το παρό, 550. Και τώρα που θα τελειώσει η δουλειά μου, σκέφτομαι ή να φύγω να πάω Βουλγαρία ή να πάω εδώ στα κατεχόμενα. Μέχρι τώρα δεν πήγα κατεχόμενα. Έχω δύο σπίτια στην Αμοχωστό, δεν πήγα. Αλλά αυτοί οι κύριοι όλοι, τραπεζίτες και αυτοί οι κυβερνήσεις και αυτοί, θα με αναγκάσουνε. Να πάρω το μωρό μου να τον κάνω Βούλγαρο. Να φύγω να πάω Βουλγαρία. Ή να πάω να νοικιάσω στα κατεχόμενα. Γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορώ να παίρνω 1.200 και να πάω λεμεσό να πληρώνω 1.500. Πώς θα ζήσω το μωρό μου? Θα αναγκαστώ να κάνω το γιο μου Βούλγαρο. Όχι Έλληνα. Να πάω να πολεμήσει. Ή Κυπρέων. Πέστε μου σε παρακαλώ. Όλοι μας στέλνουνε στους τραπεζίτες. Όλοι οι Κυπρέοι είναι στους τραπεζίτες. 500 εκατομμύρια κέρδη. Μα δώστου ρε του φτωχού αυτού που κάνει που παντρεύεται ένα διαμέρισμα. 300 ευρώ να πληρώνει ο άνθρωπος. Πόσα ζευγάρια σε παρακαλώ παντρεύονται στην Κύπρο. 100, 200. Σε ευχαριστώ φίλε, τα είπες πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς αυτή είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Ο κόσμος ακούει, ο κόσμος καταλαβαίνει. Να παίρνω ένα οικόπεδο στην Κύπρο, ένα σπίτι. Ένα σπίτι 300, 500, 600 χιλιάδες. Και να το παίρνω, Μαρία μην μιλάς παρακαλώ. Και να παίρνω στη Βουλγαρία ένα σπίτι 3.000. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ, έχω μείνει έκπληκτος με αυτά που ακούω και έχεις απόλυτο δίκιο. Φανταστείτε, κύριε Δροσιώτη, ο άλλος έχει αναχτίσει, δουλεύει και δεν μπορεί να ζήσει. Δουλεύει. Δεν κάθεται, δουλεύει. Και σου λέει τώρα που δεν θα έχω δουλειά, τι θα κάνω? Πώς θα ζήσω την οικογένειά μου? Και δουλεύει και μετά την αφυπηρέτηση του. Δεν είναι η ηλικία. Συνταξιούχος. Συνταξιούχος. Δουλεύει ο άνθρωπος. Συγχαρητήρια, αγαπητέ κύριε, για τη δύναμη και για το κουράγιο σας.
Σας θαυμάζουμε, σας κατανοούμε. Αυτό είναι το κράτος. Αυτό είναι το κράτος. Κοιτάνε να κάνουν business, μεγάλες business, και ξεχνάνε τον λαό. Και όλα όμως γίνονται στο όνομα του κυπριακού λαού. Στο όνομα του λαού. Στο όνομα του κυπριακού λαού. Όλα γίνονται στο όνομα του λαού. Αλλά ο λαός πεινάει και αυτοί που λένε στο όνομα του λαού ευημερούνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο λαός πεινάει, ο κύριος είπε πριν, δεν έχω να ζήσω. Θα πάω, λέει, στη Βουλγαρία, στα κατεχόμενα να νοικιάσω. Και κάποιοι κύριοι λένε ότι δεν πάνε, λέει, στα κατεχόμενα ο κόσμος. Μα να, ο άνθρωπος είπε, θα με αναγκάσετε να πάω, δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, γιατί είναι Έλληνας ο άνθρωπος. Και τον αναγκάζει να σκεφτεί ότι πρέπει να πάει εκεί που δεν θα ήθελε ποτέ να πάει. Είναι πρόσφυγας, είναι συνταξιούχος, εργάζεται. Λυπάμαι πάρα πολύ για σας, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, και για όλο το σύστημα που κυβερνάει την Κύπρο. Αυτά να ακούτε. Αυτά που βγαίνει ο κόσμος και λέει εδώ στη Βεργίνα τηλεόραση και σε άλλα κανάλια πιθανώς. Αλλά εδώ μιλάει ο κόσμος ελεύθερα. Εδώ υπάρχει ελευθερία του λόγου. Ακούσαμε τον κύριο με πολύ μεγάλη προσοχή από τη Λάρνακα που ήταν. Με πολύ μεγάλη προσοχή τον ακούσαμε. Και είναι κρίμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τη ζωή τους στον τόπο να τους κάνει να τρελαίνονται. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης. Και εσείς αρμόδιοι κύριοι, υπουργοί και λοιποί, λοιπόν, πάτε, ζήστε καμιά εβδομάδα με τον κόσμο. Κατεβείτε στον κόσμο. Φύγετε από τα γραφεία σας. Χριστοδουλίδη, διώξτε τους υπουργούς από τα γραφεία τους. Στείλε τους στον κόσμο. Να ζήσουν με τον κόσμο. Να καταλάβουν τη φτώχεια που περνάει ο λαός. Να δούνε πόσο πεινάει ο λαός, κύριε Χριστοδουλίδη. Διώξε τους καρεκλοκένταυρους που έχεις δίπλα σου, διώξε τους υπουργούς, διώξε αυτούς τους γραφιάδες, τους γραφειοκράτες, τους υπεύθυνους, τους διευθυντάδες σου, να πάνε να ζήσουν μια εβδομάδα με τον κόσμο, τον απλό κόσμο, και να έρθουν να στα πούνε. Αλλά πριν δεν θα στα πούνε, βγες εσύ και πήγαινε. Τα ξέρεις. Και δεν κάνεις τίποτα, δεν τα ξέρεις άραγε. Λοιπόν, ποιον κύριο έχουμε? Κύριε Μιχαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μιχαήλ. Κύριε Μιχαήλ. Μάλιστα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Μία ερώτηση στον κύριο Δρουσιώτη. Δρουσιώτη. Θα μπορούσε να μας πει το ρόλο που έπαιξε η ανυπαρξία του συνεργατισμού με αυτά όλα που γίνονται με τις τράπεζες? Διότι ακούσαμε πολλά για τις τράπεζες, αλλά το σοβαρό αίτιο έμεινε, έχει μπει στον τάφο. Μάλιστα. Ο συνεργατισμός ήταν το αντίπαρο των άλλων τραπεζών. Έφυγε ο συνεργατισμός, όχι έφυγε, το διώξαν. Το συνεργατισμό δεν είναι μόνος του που έφυγε ο συνεργατισμός. Τον πώλησαν το συνεργατισμό και αυτή η πώληση ήταν καθοριστική για όλον τον πληθυσμό της Κύπρου. Μάλιστα. Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Πρώτα, ακούνται πολλά για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτός ο πρόεδρος, πρώτα από την αρχή που έβαλε την υποψηφιότητα, έλεγε ότι είναι ανεξάρτητο πρόεδρο. Ενώ ο κόσμος ούλος το ήξερε, κάποτε ξήκανε και λένε το ίδιο, ότι ανήκει στο συναγερμό. Με τούν το πρόσχημα έφυγε και πρόεδρο. Με τα ποσοστά που είχε. Ένας πρόεδρος σε 1,5 χρόνο, όταν η αποδεκτικότητα του ήταν ψηλή και σε 1,5 χρόνο έρχεται στο 8%, σημαίνει ότι τον κόσμο τον εξεγέλασε. Ναι, αλλά θα ξαναβγεί, λέει, αν γίνουν εκλογές. Για δείξτε μας τον Χριστοδουλίδη με τον Ερντογάν, να βλέπει ο κόσμος. Θα ξαναβγεί. Γιατί το λέει αυτό? Επειδή μίλησε με τον Ερντογάν και πιστεύει ότι θα λύσει το Κυπριακό, άραγε. Όχι, δεν είναι. Έτσι άκουσα σας τι μου είπετε. Πετε μου ξανά. Λέω, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο κύριος πρόεδρος, έχει την πεποίθηση ότι αν γίνουν εκλογές την επόμενη Κυριακή θα ξαναβγεί.
Από πού αντλεί αυτή την πεποίθηση, μήπως από το γεγονός του ότι κάθισε και ήπια καφέ με τον Ερντογάν? Μπορεί να απαντήσει διαφορετικά, κύριε Καλογύρε. Μπορεί να απαντήσει διαφορετικά. Δεν μπορεί να απαντήσει διαφορετικά. Ο πρόεδρος δεν είναι ικανός ούτε να διαχειριστεί το Κυπριακό. Κανένα θέμα μπορεί να διαχειριστεί. Αλλά επειδή το Σύνταγμα της Κύπρου κατοχυρώνει τον τόσο πολλά, λέει ό,τι θέλει. Λέει ό,τι θέλει. Νομίζει ότι είναι αυτό και κανένας άλλος. Μήπως το γενικό ελεκτή που συνομωτήσα για να το φάνε, επειδή δεν ήταν καλά ο γενικός ελεκτής. Επειδή τους είπε είναι τα πουκάμαν, ο ίδιος ο πρόεδρος έπαιρνε λεφτά, δίχως δεν τα δικαιούται. Και πού ήταν πρόεδρος και πού ήταν πρόεδρος. Τούτα τα πράγματα είναι μέτρο για έναν άνθρωπο. Τώρα τι μπορεί να γίνει, θέλει να παρετήσει. Εγώ λέω ότι τα χρόνια του θα τα βγάλει και ανέ, να πάρει ένα που νομίζει και τούτος. Και εντάξει. Από πού μας τηλεφωνείτε? Αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε να γίνει πρόεδρος. Από ποια πέρα να μην λέμε ότι είναι ικανός. Ικανός δεν είναι. Αν ήταν ικανός ήταν να έχει αποτέλεσμα οτιδήποτε. Τι αποτέλεσμα έχουμε? Πού επετύχαμε το 2 χρόνια σχεδόν? Πού επετύχαμε? Να μας πούν πού επετύχαμε. Μα το να λέμε πεινά ο κόσμος. Θέλετε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε εμείς που το ακούμε. Για να πεινά ο κόσμος ευθύνονται κάποιοι. Λέει κάποιος πουλούνται οι παλιές οι πατάτες 2 ευρώ το κιλό. Ποιος τις έκαμε 2 ευρώ το κιλό? Με ποιο το δικαίωμα του τόσο άνθρωπος κάθε μια ώρα μπακαλάσει την τιμή της πατάτας? Γίνεται το πράγμα, δάμε στην πόλη της Χρυσογού. Η υπεραγορά Παπαντονίου κάνει τα πράγματα. Κάθε 2 ώρες πάει και βρίσκει άλλη τιμή τα πράγματα. Εξαρτάται τι κόσμο θεωρεί μες στο σούπερ μπαρ. Τα κάνουν τα πράγματα. Δεν έχει κανέναν να τους πει τίποτε. Επειδή εγώ έστησα ένα σούπερ μάρκετ. Πού να το θεωρούν αυτό. Επειδή εγώ έστησα ένα σούπερ μάρκετ. Είναι να κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Δηλαδή να πιάσεις τα... Εγώ ξέρεις τι του είπα χτες. Θα τους έγκανε που εγκρατεί λεφτά ο κόσμος λαλό του. Βάλετε και τις στιγμές, δεν μπορούν το πράγμα λάβω. Για να μην μπορεί να πάει ο άλλος. Θες να σας πω, για να αποδεσμεύσω και τον κύριο Δρουσιώτη, γιατί έχει τόσες ώρες εδώ. Από πού μας τηλεφωνείς? Από την ΠΑΦ. Από την ΠΑΦ. Ωραία. Θες να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Δρουσιώτη? Μα ο άνθρωπος, ο κύριος Δρουσιώτης, πολεμάει εκείνον που δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Είναι ένας καλός άνθρωπος. Πράγματι, ας πούμε, αξίζει συγχαρητήρια. Αλλά έγινε και τόσο εύκολο να επιβάλλει. Τον κλέφτη για να το φέρει πρέπει να κάνει νόμου. Αν δεν κάνει νόμου, ο κλέφτη γίνεται παραπάνω κλέφτη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πρέπει πολύ. Πρέπει να γίνουν αγαπητέ. Κάποιοι νόμοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον να πω κάτι του κύριου Δρουσιώτη. Κάποια πράγματα να πω. Αν την πατάτα, το ψωμί, τούτα 4-5 πράγματα το γάλα, να μπορεί ο κόσμο να τα αγοράσει τουλάχιστον τούτα τα βασικά. Τα βασικά ρεύματα. Αυτοί τρώνε χαβιάρι, να σας πω. Αυτοί οι κεστικοί. Άμα μπορεί άλλο να αγοράσει πατάτες, γάλα, ψωμί, κάθε και λίγο κρέα. Λοιπόν, σας σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά που τι κάνουν τα δούντα πράγματα, δεν μπορώ να τα αγοράσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Προφανώς, κύριε Δρουσιώτη, κάποιοι τρώνε χαβιάρι και δεν τρώνε ψωμί και πατάτα. Οπότε δεν ξέρω και τις τιμές που υπάρχουν. Λοιπόν, να κάνουμε ένα επίλογο για να σας αποδεσμεύσω. Έναν επίλογο. Δράττοντας την ευκαιρία που τον τελευταίο ομιλητή εδώ, τον τηλεθεατή μας, που είπε ότι να κάνουμε νόμους. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Νόμοι υπάρχουν, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει η εφαρμογή των νόμων που ήδη εμείς ψηφίσαμε. Εδώ είναι το πρόβλημα και δυστυχώς αυτή η εφαρμογή αποτελεσματική εφαρμογή των νομοθεσιών δεν υπάρχει η θέληση από πλευρά σκόπιμα, συνεχόμενα, δεν εφαρμόζουν τους νόμους για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Το λέω, έφτασα σε αυτό το σημείο διότι έκανα πολλές προσπάθειες μέχρι να φτάσω σε αυτό το σημείο για να λύξει αυτό το θέμα της εφαρμογής των νομοθεσιών. Δεν εφαρμόζονται και ήδη λέω τώρα ότι έστειλα και επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι εάν δεν μου απαντήσει σε μια επιστολή για την ακρίβεια που του έστειλα εδώ και 6 μήνες, εγώ θα αρχίσω ετοιμασία καταγγελίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι δεν εφαρμόζει τις οδηγίες και τις νομοθεσίες για προστασία των καταναλωτών.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουσιώτη. Θα βγάλουμε μερικά τηλέφωνα ακόμη, κυρίες και κύριοι, και θα δούμε και το βίντεο για το τι λέει ο κύριος Δένδιας για τη δωρεά του 1.200.000 ευρώ του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου για τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων της σχολής ναυτικών δοκίμων στην Ελλάδα. Μπράβο στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για αυτή την κίνηση. Πάμε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δρουσιώτη. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας τιμήσατε απόψε. Και μιλήσαμε και πολύ με τον κόσμο. Η τιμή είναι και το δυο μας, πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρουσιώτη. Λοιπόν, για να πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο κύριος Αναστάσης. Κύριε Αναστάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούω, κύριε Αναστάση. Ναι, είπα του κυρίου Καλόγυρου και του κυρίου Βρουσοτή για το νερό. Είχτε το νερό μου εμένα, τον περαμένο μήνα 60 ευρώ. Τούν τη φορά είχτε 1060 ευρώ. Από 60, 1060. Ναι, που τα 60 είπε 1060. Εγώ ένα λάστιχο έχω που έρχεται εισαγωγή μέσα. Και έβγαλα το και έβαλα άλλο. Έβαλα καινούριο. Ήταν ο άνθρωπος τσιέντο. Λαλή μου εντάξει, λαλή μου, να κάνεις έσταση και να πληρώσεις τα μισά. Αλλά να πληρώσω 500 ευρώ για δύο πλάσματα νερό. 500 ευρώ για δύο πλάσματα νερό. Μα πού είμαστε. Είπαμε και νωρίτερα ότι γίνονται λάθη και πρέπει να διορθώνται τα λάθη εποφελίας του καταναλωτή και όχι του κράτους. Έλα να σου πω. Δηλαδή, αν τα χαλαμένουν τώρα, αφού δεν τα τσεκάρουν, έρχονται, γράφουν και φεύγουν. Ούτε να δουν το ρολόι να είναι καλό, ούτε τίποτε. Έρχονται, γράφουν και φεύγουν. Όπως τα λες. Όπως τα λες. Δεν τους ενδιαφέρει, αγαπητέ, και δεν έχουν επικοινωνία με τον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Βλέπουν ένα νούμερο, σημειώνουν και φεύγουν. Δεν ρωτάνε γιατί το νούμερο αυτό είναι τόσο μεγάλο, τη μέτρηση. Κάτι γίνεται, το βλέπουν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Τσέκαρα αν έχω διαρροή δεν είχα. Δηλαδή μου ο άνθρωπος που μου είχε το λαστικό, δηλαδή μου, μα και διαρροή να έχεις. Σε ένα μήνα και ο μήνες δεν καταγείς τόσο νερό. Επότε δεν στριφήκια τίποτε. Θα έχει γίνει μου, λάθος να έρθουν να το ξαναδούνε, να το ξαναμετρήσουν και να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Πρέπει να ξαναγίνει μέτρηση και να αποκατασταθεί η αδικία. Πάντως όταν θα έσταθει, τώρα να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε Αλέκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Καλόγυρη. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαμηλώστε λίγο την ένταση της συσκευής, της τηλεόρασης, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαμηλώστε εντελώς τον ήχο της τηλεόρασης. Εγώ έκανα το σπίτι μου αναγέννηση από το 2011. Mm-hmm. Οι υπαλλήλοι που ήρθαν και είδαν το σπίτι μου είπαν από εμάς είσαι εγκριμένος. Mm-hmm. Αν έχει λεφτά να πάρεις. Έκανα 10-20 φορές αιτήσεις. Το αποτέλεσμα είναι το αίτημα σου εξετάζεται. Έκανα 17.000 δάνειο. Πλέον να από 1.000 ευρώ που πιάναμε η γυναίκα μου 8 χρόνια και έμεινα χωρίς παπούτσια παρπάτου με τις κλάτσες για να τα πληρώσω και δεν ανταποκρίνεται καμιά κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα, όποτε κάνω με αίτηση, το θέμα σου εξετάζεται. Φυσικά δεν ξέρω ο κύριο Χριστοδουλής, τώρα εμπεγέν, η κουβέντα είναι στον έπαρχο στη Λεμεσό. Αλλά τα ευλογημένα φταίει ο φάκελος. Είμαστε φαγελωμένοι. Είναι το ΚΚΕ που φταίει, κύριε Καλόγυρη. Μάλιστα. Με ακούτε? Σας ακούω, παρακαλώ, σας ακούω, ναι. Έχει πόσα, 15-20 χρόνια και μας κοροϊδεύουν και λένε το θέμα σου εξετάζεται, ούτε ένα σέντε μας διούσει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση σας κοροϊδεύει όπως κοροϊδεύει και άλλον κόσμο. Σας αγνοεί. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ένα εγώ καλά.
Μάλλον πρέπει να είναι ο αντίλογο τη τηλεόραση. Σα ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ. Δυστυχώς. Δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν καταλαβαίνουν τον απλό πολίτη. Δεν καταλαβαίνουν τα δίκαια αιτήματα. Και βέβαια, από υποσχέσεις άλλο τίποτα. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Αντρέα. Καλησπέρα. Σας ακούω. Ναι, μήνω, θέλω να κάνω ένα πράγμα για συντάξει. Ναι. Έπαιρνα σύνταξη σε 235 ευρώ το μήνα και 193 το μικρό δοχειακού μου, λέμε. Το Σεπτέμβριο εγώ έκοψα μου 30 ευρώ, σύντα μου 205, Οκτώβριο 180. Για ποιον λόγο, δεν ξέρω. Τι σας είπανε όταν τους ρωτήσατε? Τίποτε. Δεν ρωτήσα, τηλεφωνώ, δεν απαντού. Μάλιστα. Αυτά. Δηλαδή γίνονται περικοπές. Αυτή είναι η νέα μας κυβέρνηση. Γίνονται περικοπές χωρίς να σας λένε το γιατί. Ναι, από τη φωνή να μου απαντήσουν, να μου πούν το γιατί. Αν μπορούν να απαντήσουν όμως, ποτέ. Εσείς που μένετε. Λεμεσό. Λεμεσό. Δεν υπάρχει κάποιο γραφείο να πάτε εκεί? Μου είπαν να πάω στο πολίτη να ρωτήσω. Να πάω δεύτερο να δούμε τι γίνεται. Θα πρέπει να πάτε, να ρωτήσετε. Και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Καλή επιτυχία. Το Σεπτέμβρη που σκέφτε 35 στήλα μου και 25, 30 ευρώ. Τώρα το Οκτώβρη στήλα μου 180. Να πάτε να ρωτήσετε και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Να πάω να ρωτήσω, αλλά δεν έγινε τίποτε με αυτά. Όταν ό,τι θέλουν να κάνουν αυτοί. Μειώνονται τα ποσά των συντάξεων που παίρνετε, τα χρήματα από τη σύνταξη, αυξάνονται όμως το ρεύμα και το νερό. Δηλαδή, σου μειώνουν τα χρήματα, αλλά σε κλέβουν και από εκεί και σου κλέβουν και από το νερό και από το ρεύμα, αυξάνοντας τα ποσά. Ακριβώς. Όλα για αυτούς. Τα δικά μας δικά τους και τα δικά τους δικά τους πάλι. Ακριβώς έτσι. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, αγαπητέ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Κύριε Στέλιο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καλογίδη. Ευχαριστώ την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Από πού τηλεφωνείτε? Από την Πάφο. Από την Πάφο. Ναι, κύριε Στέλιο, σας ακούω. Εγώ δεν είμαι συνταξιούχος, αλλά έχω 5 παιδιά και η κυβέρνηση μου είπε ότι δεν είσαι πολυτεχνός εσύ. Είχα ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητο μου και πήγα στον dealer για να αγοράσω ένα αυτοκίνητο. Πήγαμε στην Τράπεζα Κύπρου για να κάνουμε ένα δάνειο. Κάναμε τις αιτήσεις μας και περιμέναμε 15 μέρες για να μας δώσουν μια απάντηση. Στις 15 μέρες ήρθε η απάντηση. Πάω στην κοπέλα εκεί στην Τράπεζα Κύπρου. Μου λέει, κύριε Στέλιο, επειδή ήσουν κόκκινο δάνειο πριν 2,5 χρόνια, έδωσα και ένα σπίτι, εξόφλησα, είμαι καθαρός, είσαι καθαρός στο σύστημα, φαίνεται πληρείς τα κριτήρια να πληρώνεις το δάνειο, αλλά επειδή η νομοθεσία της τράπεζας μου λέει, λόγω του ότι είσαι κόκκινο δάνειο, δεν μπορούμε να σου κάνουμε δάνειο, για τον λόγο ότι μπορεί να μας το ξανακάνεις. Μάλιστα. Τι λέτε ρε παιδιά, πες. Τι ωραίοι που είναι αυτοί. Εμείς έχουμε ένα αυτοκίνητο τώρα σπασμένο στο μηχανικό, περιμένουμε να βρούμε μηχανή να το στάθουμε και πάω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο άλλο και μας λένε ότι δεν μας κάνουν δάνειο. Πείτε επειδή κάποια στιγμή δυσκολεύτηκε να αποπληρώσεις. Ενώ αυτοί που φάγαν τα δισεκατομμύρια. Να αποπληρώσω για τον λόγο ότι είχα 5 παιδιά, οι 3 ήταν φοιτητές, καταλαβαίνεις δυσκολίες. Δεν έπαιρνα με φοιτητικές χορηγίες, με επιδόματα των πολυτέχνων, με τίποτε. Αγαπητέ, γιατί υπέρβαινε η περιουσία μου σας λένε, για 16.000. Σας λένε τώρα ότι δεν είστε πολυτεχνός, όχι? Όχι, ναι. Αυτή τη στιγμή έχω 5 παιδιά και δεν είμαι πολυτεχνός. Γιατί δεν είστε πολυτεχνός, τι είστε? Εσύ να μας πεις. Εγώ τρελαίνω με αυτά που μου λες. Με 5 παιδιά και δεν είσαι πολυτεχνός. Μάλιστα. Για πήγαινα μια βόλτα στο Προεδρικό. Κοίταξε, πήγαινα μια βόλτα στο Προεδρικό. Χριστοδουλίδης, μιλάει σε όλο τον κόσμο. Πες του, Χριστοδουλίδη, έχω 5 παιδιά. Πάρτα μαζί σου αυτά. Δεν είμαι πολυτεχνός. Μέχρι το 2013, κύριε Καλογύρε, το 2013 που είχα το 4, έπαιρνα ένα επίδομα 470 ευρώ.
μετά που έκανα τον Μπέτο, τα κόψανε. Η κυβέρνηση έβαλε τα κριτήρια, την παρουσιακά στοιχεία, ξέρω εγώ, κάτι παλιοχώραφα. Σε τιμωρήσαν γιατί έκανε παιδί, φίλε. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε τιμωρήσαν γιατί έκανε πέμπτο παιδί, αντί να σου πούνε μπράβο. Κάναμε να μετανιώσουμε γιατί κάναμε παιδιά. Και ύστερα, Λούση, έχουμε υπογεννητικότητα. Εγώ ήπρα πριν 5-6 χρόνια τον προηγούμενη κυβέρνηση, ήπρα έναν υπουργό σε μια συναισθίαση και του λέω καλά, αλλά του ένα μωρό, ένα 200 την περιουσία. Ένα που έχει δύο, πάλι ένα 200. Ένα που έχει τρία, πάλι ένα 200. Ενώ πρέπει να πιένει και η περιουσία καλά του κλιμακωτά. Για να μα βοηθήσετε και εμά που έχουμε 5 παιδιά να ανταπεξέλθουμε. Σκέφτης με τρεις φοιτητές πώς τα βγάζα πέρα. Έκανα δύο και τρεις δουλειές. Μέχρι και λάκκωση στο κινητήριο έβγαζα για να τα βγάλω πέρα. Λοιπόν, αγαπητέ, άσεσε παρακαλώ το τηλέφωνο στο κοντρόλ. Να επικοινωνήσουμε εκτός στον αέρα. Εντυπωσιακά τα πράγματα και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε να βοηθήσουμε. Αν μπορεί να μπει στο σύστημα, να τσακάρει, να παίρνω επιδόματα, και δεν παίρνω. Εγώ και λέω ψέματα. Όχι, γιατί να πει ψέματα. Απλά μένω έκπληκτος με αυτά που μας δώσει απόψη για τα πιστεύω και εγώ και οι τηλεθεατές που σας ακούνε. Ξέρουν τα και οι βουλευτές της ΠΑΦΟΥ, είναι φίλοι μου όλοι, ξέρουν τα όλοι. Και τους όταν τους τα πω, λένε μου τι να κάνουμε, στέλνει αφού είναι η νομοθεσία τέτοια, πρέπει να αλλάξουμε. Μα πότε να αλλάξετε. Πότε να αλλάξετε. Ψήφο όμως θέλω να ζητάνε. Είναι η τελευταία φορά που δώκα ψήφο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε. Καλό βράδυ. Καλή δύναμη και λυπάμαι πραγματικά που σε έναν πολύτεκνο με 5 παιδιά, αντί να του λέμε μπράβο και να τον βοηθάμε και να τον επιβραβεύουμε, τον τιμωρούμε και του λέμε 6-5 παιδιά, σε λίγο θα σου ζητήσουν και να πληρώσει και για τα παιδιά, για το πώς δεν έχεις, πώς θα μεγαλώνεις. Πώς, λοιπόν, για πάμε στον κύριο ή κυρία. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλόγερ. Γεια σας κύριε Ανδρέα. Και συγχαρητήρια για το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα πρόγραμμα που ακούει όλος ο λαός και οι περισσότεροι από εμάς υποφέρουμε πραγματικά. Όταν εργαζόμουν μέχρι τα 65 μου ήμουν ορομήσιος δημόσιος υπάλληλος. Ωραία. Και πήρα σύνταξη η οποία αυτή τη στιγμή είναι στα 794 ευρώ. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουν οι πολίτες ότι δεν είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που παίρνουν συντάξεις, παχουλές και γερούς μισθούς. Και ερχόμαστε στο χειρότερο ότι βγήκαμε με σύνταξη και μας βρήκε ο φόρος εισοδήματος. Και άκουσα ότι ο φόρος εισοδήματος πάει 9 χρόνια πίσω. Κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν εγνώριζα. Δεν το είχα πάρει στα σοβαρά. Λέω, είναι δυνατόν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος, και ο φόρος εισοδήματος να πηγαίνει 9 χρόνια πίσω και να μας βάζουν στο αντίτσεκο που μας στέλνουν τις αποδείξεις του μισθού και φόρος εισοδήματος κάθε μήνα. Λοιπόν, κάθε μήνα υπήρχε δίπλα από τα υπόλοιπα τη φορολογία που έπρεπε να πληρώνουμε και ο φόρος εισοδήματος που έβγαινε 30 ευρώ, 35 ευρώ, 25 ευρώ, 40 ευρώ. Λοιπόν, πόσο? Βγήκαμε σύνταξη και ξαφνικά όταν πήγα να μεταβάσω το σπίτι το οποίο μένω στα παιδιά μου, ξαφνικά εκεί μου είπαν ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα αν δεν ξοφλήσεις το φόρο εισοδήματος. Πόσο ήταν ο φόρος? Και πόσο χρωστάω, κύριε? Λοιπόν, με βγάλαν τρία χρόνια ή τέσσερα χρόνια στα 3.700. Και το ζήτημα είναι, λέω, εκεί που νόμιζε δεν χρωστούσα τίποτα και συνταξιούχος με αυτά τα λεφτά που είναι κάτω από χιλιάρικο να έρθω να σας πληρώνω και αν δεν πληρώσω θα με βάλετε και φυλακή για 4 χιλιάρικα. Μου λένε ο νόμος αυτός είναι στην Κύπρο, άμα θέλεις. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και εγώ είπα, δώστε μου περιθώριο. Δώστε περιθώριο. Το ζήτημα είναι ποιο, ότι και να μπορώ να πληρώνω κάθε μήνα
η κατάσταση με το φόρο εισοδήματος τυρανά πάρα πολύ κόσμο στην Κύπρο. Σαν εμένα είναι χιλιάδες. Γιατί έχουν κοροϊδέψει τον περισσότερο κοσμάκι. Δεν το ξέρει ο κοσμάκης πώς έπρεπε να πληρώνει κάθε μήνα φόρο εισοδήματος. Τουλάχιστον οι δημόσιοι, είτε ορομίστοι είτε κανονικοί. Λοιπόν, και ξαφνικά βγαίνουμε σύνταξη και εκεί που πάει να το πούμε έτσι, να χαρούμε εκείνο το σου έρχονται τα καινούργια προβλήματα. Που μας δίνανε στο τέλος, έπρεπε να πληρώσουμε και ένα μέρος ξανά πίσω στο κράτος και μιλάμε για μια κατάσταση που δεν υπάρχει ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ολλανδία. Εκεί ο φόρος εισοδήματος είναι καθαρός. Δεν υπάρχει πίσω γύρισμα, δεν υπάρχει μετά από 9 χρόνια σου πω ξέρεις χρωστάς. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Αυτό. Καλό βράδυ και καλή δύναμη. Και ο κύριος Σοφοκλής και πρέπει να σταματήσουν παιδιά, ένα-δύο τηλέφωνο ακόμα. Ευχαριστώ. Κύριε Σοφοκλή, καλησπέρα. Χαμηλώστε την ένταση της τηλεοράσεως σας, κύριε Σοφοκλή. Καλησπέρα. Πρέπει να χαμηλώσετε την ένταση της τηλεόρασης, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Σοφοκλή. Ναι. Συγχαρητήρια για εκπομπή σας, αλλά ελπίζω να μην λειτουργήσει σαν καθενείο. Να βγαίνει ο καθένας, να λέει τα παράπονα του και να μένει εκεί. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να γίνει επανάσταση, πραξικόπημα, τι θα γίνει, διότι δεν υποφέρεται πλέον η κατάσταση. Ώστε να βγαίνουν αυτοί οι συμπολίτες μας. Έχει τώρα παγωνή εκπομπή σας, καθημερινά. Τους λυπάμαι τόσο πολύ. Αλλά να το λες στον καλό καιρό, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει ο κόσμος να σηκωστεί, να πάρουμε αυτούς τους δαπατιώνες, να στήσουμε κρεμάλες σε κάθε δρόμο, να τους κρεμάσουμε ανάποδα. Έτσι καταλάβουν αυτοί. Δυστυχώς, μπορείτε να λάβετε μια ευθύνη να γίνει μια διαμαρτυρία έξω από το προεδρικό. Ακούω, αγαπητέ, ακούστε, να κάνουμε πολλές διαμαρτυρίες, όχι μία, αλλά μία να κάνουμε. Το θέμα είναι πώς θα σηκωθούν από το καναπέ για να έρθουν στη διαμαρτυρία. Ξέρεις, η επανάσταση στο καναπέ είναι μεγάλη κουβέντα. Η πραγματική διαμαρτυρία είναι κάτι άλλο. Πραγματική διαμαρτυρία με εκατομμύρια συμπολίτες μας είχαμε στα συλλαλητήρια που είχα οργανώσει στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Να κάνουμε μια διαμαρτυρία, να πάμε στον κύριο Χριστοδουλίδη και να διαμαρτυρηθούμε όμορφα, κόσμια, δημοκρατικά. Αυτό που είπες τώρα για κρεμάλες, για να το διορθώσω, είναι σχήμα λόγου, έτσι. Δεν κρεμάμε κανέναν, δεν είμαστε δικαστές, δεν έχουμε δικαίωμα να κρεμάσουμε κανέναν άνθρωπο, ούτε να καταδικάσουμε. Ούτε να κάνουμε τηλεδικαστήρια έχουμε δικαίωμα. Ακούμε όμως τον συμπολίτη, ακούει και ο κόσμος, διαμορφώνεται άποψη, διαμορφώνεται κλίμα και κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, να χρειαστεί, όλοι μαζί, όμορφα, ωραία, ευγενικά, να οργανώσουμε μια εκδήλωση. Γιατί το βασικότερο ποιο είναι να στείλουμε το μήνυμα, επειδή μας ακούνε, επειδή το ακούν το κανάλι, και ο καθένας που βγαίνει και λέει, επηρεάζει κάποια άλλα άτομα. Να καταλάβει ο κάθε πρόεδρος, τώρα είναι ο κύριος Χριστοδουλίδης, ότι δεν πάει άλλο. Φτάνει πια. Είτε με τις συντάξεις, είτε με την ακρίβεια στο νερό, είτε με την ακρίβεια στο ρεύμα, είτε με την ακρίβεια στις πατάτες, στα τρόφιμα παντού, φτάνει πια. Δεν πάει άλλο. Η business είναι για τους ολίγους. Τα κέρδη είναι για τους πλουσίους. Οι φτωχοί πεινάνε. Ο απλός λαός πεινάει. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κάθε κύριος που κυβερνάει, ο κάθε κύριος Χριστοδουλίδης και η παρέα του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση. Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν έχω πρόβλημα να βγω στον δρόμο, να πάω οπουδήποτε να συνομιλήσω. Εφόσον λοιπόν μαζευτούμε, να πάμε κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον και να διαμαρτυρηθούμε. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ο κύριος Ανδρέας και μια κυρία ακόμα. Καλησπέρα, κύριε Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούω πολύ καλά. Πείτε μου, κύριε Ανδρέα, πείτε μου. Λοιπόν, επειδή διατέλεσα για χρόνια αντιπρόεδρος πολυτέχνου, ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα. Επειδή ακούω την πρώτη κυρία ότι είναι υπέρ των μανών. Ότι είναι? Των μάνων.
Δεν κατάλαβα, με συγχωρείτε. Είναι υπέρ των Μάνων. Για συνεχίστε. Υπέρ των Μάνων που είναι πολύ τέκνες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ, άμα δεις τέσσερα παιδιά και πάνω, είναι πολύ τέκνες. Ναι. Και επειδή η πρώτη κυρία είπε ότι είναι μαζί τους, θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα. Παρακαλώ. Ωραία. Αν μια γυναίκα έχει τέσσερα παιδιά και άνω και έχει συνεισφορά στο Ταμείο Γενικών Ασφαλίσεων 30 χρόνια. Λοιπόν, γιατί πρέπει να φεύγει από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, πρέπει να συμπληρώσει 65 έτος της ηλικίας τους. Γιατί όχι στα 63 και να... Αγαπητέ κύριε, θα σε απογοητεύσω, δεν τα ξέρω αυτά, πρέπει να έχουμε κάποιον ειδικό να απαντήσει. Τα ξέρω θα κρατήσουμε... εγώ καλά. Ναι, ωραία, πείτε μας, δώστε μας και τις απαντήσεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Μπορώ να κρατήσω όμως το τηλέφωνο σας, να σας φέρω σε επαφή με κάποιον κύριο που γνωρίζει. Πείτε μου. Γιατί πρέπει να φεύγουν από τις κοινωνικές ασφαλίσεις και να σε αποκόψουν το 63, όταν φεύγουν στα 63, να σε αποκόψουν στο 12%. Για πείτε μας και το γιατί. Αφού συνεισφέρουν στις κοινωνικές ασφαλίσεις για 30 χρόνια. Και προσφέρουν τέσσερα παιδιά και πάνω. Γιατί πρέπει να τους αποκόψετε όταν φεύγουν στο 63 έτος ηλικίας τους. Θα μας πείτε το γιατί που το ξέρετε εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Παρακαλώ. Περιμένω. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Θα κρατήσουμε το τηλέφωνο σας να επικοινωνήσουμε, αγαπητέ κύριε, μαζί σας. Παρακαλώ. Κυρία Σαλόμη, καλησπέρα σας. Ναι, ναι, κυρία Σαλόμη. Ναι, είμαι στον αέρα. Στον αέρα είστε, κυρία Σαλόμη, μάλιστα. Ναι. Ήθελα να καλησπυρίσω για τους δύο κυρίους που είναι εκεί. Πάντως, κάνουν αξιόλογο πρόγραμμα και τους ακούω ειλικρινά για τις τελευταίες φορές. Δεν το ήξερα. Το θέμα μου εμένα είναι ότι τα παιδιά μου αγοράσαμε ένα σπίτι, το οποίο έδωσαμε εμείς όλα τα λεφτά. Εν ήθελαμε να μπουν στην τράπεζα χρέος, νομένου ότι θα παίρναν τις 35.000 πόσα δίνουν για τους πρόσφυγες και κάποια λεφτά, και να μας τα δίναν να έχουμε και εμείς να περνούμε. Έρχονται στην τελευταία στιγμή, για 3 χρόνια, 3,5, ταλανίζαν τους, φέρτω ένα χαρτί, φέρτω άλλον, τους τα έπαιρναν, όχι χάσαμε, όχι ξαναφέρε μας, όχι, δηλαδή κατηντήσαν, τι να σου πω, ταλαιπωρία για τα παιδιά μου, που μου τα λέαν και ξέρω τα. Και έρχονται αυτή τη στιγμή να λέουν, δεν δικαιούσε να πάρεις το προσφυγικό, γιατί το σπίτι που αγόρασες έχει πισίνα. Τους έβγαλε φωτογραφία, τους έδειξε τι χάλια ήταν η πισίνα, διότι για 8 χρόνια ήταν ακατοίκητο το σπίτι. Εντάξει. Και τους λέω, δεν δικαιούσε γιατί έχει πισίνα. Μα καλά, τούτο γιατί εντύς τα είπαν όταν τους επήρεν τα σχέδια, όταν τους επήρεν τα κοτσάνια που το αγόρασαν, ήταν μέσα γραμμένα, εντάξει. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει, κυρία μου, για πολύ απλά. Και έρχονται τώρα να τους λέει, η νομοθεσία δεν δικαιούσε σπίτι, γιατί είναι πολυτελείας. Μα τι πολυτελείας σπίτι των 250.000 ευρώ. Πείτε μου. Κυρία Σαλόμη, έχετε δίκιο. Να την κλείσεις, λέει. Μα για να την κλείσει ερωτήσαν και θέλουν. Ποιος θα μου δώσει τα λεφτά. Καταλάβετε. Κυρία Σαλόμη, οι άνθρωποι αυτοί είναι εκτός τόπου και χρόνου και εκτός πραγματικότητας, δυστυχώς. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε εμείς τώρα. Να χάσει το προσφυγικό, το επίδομα που θα, το περιμέναμε. Θα πρέπει να πάτε σε ένα δικηγόρο, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας συμβουλεύσω, σε ένα δικηγόρο. Μα λέει, είναι νομοθεσία, παρακαλώ. Είναι νομοθεσία, λέει. Ναι, αλλά γιατί δεν μας το είπαν από την μπράβο. Αρχή. Ακριβώς αυτό, εκεί θα στηριχτείτε. Μα στο... εμείς εκεί είμαστε απλοί άνθρωποι, δεν ξέραμε τούτον το πράγμα. Κυρία, πάρτε τον κύριο Δρουσιώτη από την Ένωση Καταναλωτών.
Είναι Λεμεσόν που είναι Λευκοσία. Δίνω το τηλέφωνο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Είναι το 20... Ένα λεπτό, σε παρακαλώ να το συνδικασώ. 700-0-0-700. Είναι Παγκύπρος αριθμός. Είναι μπορείτε Κυπρα... να το επαναλαμβάνετε. Είναι 700 δηλαδή. 700. Πάλε 0-0-700. Ακριβώς, είναι 700-0-0-700. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο να σας βοηθήσω. Είναι 7-7-0-0-0-0-0. Όχι, 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 όχι. Είναι, είπαμε, ξεκινάμε το 7-0-0. 7-0-0. Και πάλι 0-0. Ναι. Και μετά το 700. Εντάξει, μιλείτε με... Το 700. Και δεν βάζω το αρχικό για τα Λευκοσία. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Είναι Παγκύπρος αριθμός, είναι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί έχετε δίκιο, όταν το αγοράσατε, τους δείξατε το κοτσάνε που λέτε στα συμβόλαια. Δεν το καταλάβανε. Ναι, τώρα όλα βέβαια. Όλα τα πήραμε στην Αιγύπτο, στη Μέριμνα, όλα. Τα χάναν, μα θα ξαναζητούσα, μα άλλα, άλλα, θέλουμε τούτο, θέλουμε τούτο, άλλο, θέλουμε πόσα παιδιά έχεις, πόσα... Κατάλαβα. Εντάξει, εντάξει κύριε. 30 χρόνια παιδεύουν μας, έρχεται η απάντηση τώρα, δεν δικαιούστε. Σας ευχαριστώ. Για τον λόγο ότι έχει πισίνα. Είναι πολύ κυρίως, παρακαλώ. Έχετε δίκιο, πάρτε τηλέφωνο και θα είμαι και εγώ σε επικοινωνία μαζί σας. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Να πάμε και στο τελευταίο τηλέφωνο για να κλείσουμε. Κύριος Παναγιώτης, τελευταίο τηλέφωνο. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα σας κύριε Καλόγυρε. Γεια σας κύριε Παναγιώτη. Είμαι ο Παναγιώτης από τη Λεμεσόν. Ναι, είμαι συνταξιούχος. Παίρνω 724 ευρώ το μήνα σύνταξη. Mm-hmm. Και όσοι πολέμησαν το 1974 παίρνουν έναν έξτρα εισόδημα. Πόσο? Το εισόδημα που παίρνω εγώ, γιατί πολέμησα το 1974, είναι 8 ευρώ και 83 σέντ. Τόσο πολύ? Τόσο πολύ, ναι. Αλλά δεν τρέπονται. Δεν ντρέπονται που το δίνουνε. Δεν ντρέπονται. Στέλνουν μου κάθε μήνα σύνταξη γιατί επολέμησα 8 ευρώ και 83 σέν. Τι ακούμε αγαπητέ, τι ακούμε κύριε Παναγιώτη. Είναι ντροπής πράγματα αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα. Λυπάμαι πραγματικά. Απλώς ήθελα να το πω για να βγει από μέσα μου να μάθει ο κόσμος τι κυβέρνηση έχουμε. Κύριε Παναγιώτη, όταν δίνεις τον άνθρωπο που πολέμησε για την πατρίδα... Θα μας έκανα ένα μνημόσυνο τον χρόνο. Όταν δίνεις έναν άνθρωπο που πολέμησε 8 ευρώ το μήνα για σύνταξη, καταλαβαίνει κανείς σε ποιο κράτος ζούμε. Τα είπατε όλα. 8 ευρώ και 83 σέντ το μήνα. Στείλνε τα στο προεδρικό δώρο για τα προεδρικά έξοδα καλύτερα. Κάθε μήνα στείλνε τους 8 ευρώ και 64 σέντ. Πόσο είναι, στέλνε τα. 83 σέντ. Και 83 σέντ. Κάθε μήνα μια επιταγή στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Η σύνταξή μου γιατί πολέμησα. Σας τη χαρίζω. Ορίστε. Μας τα βάζουν οι κοινωνικές ασφαλίσεις ή στο λογαριασμό μας στην τράπεζα. Όχι, εσύ να τα στέλνεις στο προεδρικό μέγαρο για να τα δει ο πρόεδρος και να καταλάβει τι σύνταξη παίρνουν αυτοί που πολέμησαν. Είναι ντροπή. Λυπάμαι πραγματικά. Όπου το έχω πει, ο κόσμος μένει άφωνος. 8 ευρώ και 83 σέντ. Τι λες αγαπητέ. Αν σκοτωνούμαστε στον πόλεμο διότι δίπλα μας έχουν σκοτωθεί Έλληνες αξιωματικοί και ήταν δίπλα μας. Εάν σκοτωνούμαστε, θα μας κάνουν ένα μνημόσυνο τον χρόνο. Σιγά να μην σου κάνα και μνημόσυνο. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς... Θα αναπτύσσαν τη φωτογραφία μας ότι είμαστε ήρωες. Δυστυχώς, αγαπητέ φίλε, αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Δεν εκτιμούμε τους ανθρώπους που πολεμήσαν για την πατρίδα. Δεν σεβόμαστε τους ανθρώπους που αγωνιστήκαν για την πατρίδα. Σεβόμαστε μόνο τα λαμόγια, τα αρχιλαμόγια, τα μεγάλα πολιτικά αυτά λαμόγια που έχουν κάνει εκατομμύρια ευρώ περιουσίες χωρίς να δουλέψουν στις πλάτες του κυπριακού λαού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ντρέπουμε. Θέλετε να ονομάσω ονόματα Ελλήνων αξιωματικών
που έχουν σκοτωθεί δίπλα μου. Δίπλα μου. Και έχουμε πάρει τα πτώματα να τα φύγουμε, τα όπλα τους να τα φύγουμε, να μην τα πιάνουν οι Τούρκοι. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση. Λοιπόν, ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε, αγαπητέ. Καλό βράδυ. Καληνύχτα σας. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο τέλος της εκπομπής, να ευχαριστήσω όλους εσάς, συγγνώμη. Θέλω να δούμε και πρέπει να δούμε το βίντεο του κυρίου Δένδια, του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, ο οποίος δόρισε 1,2 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν καλύτερες κτηριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων της Ελλάδας. Μπράβο στον Άγιο Κύπρο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ένα τμήμα πολύ σημαντικό είναι οι στρατιωτικές μας σχολές. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα διατηρήσουν και θα αυξήσουν την ισχύ τους υπό μία προϋπόθεση, ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τους καλύτερους ως επαγγελματικά στελέχη, τους καλύτερους που μπορεί να παράξει η ελληνική κοινωνία. Για να το έχουμε όμως αυτό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση που τώρα βιώνουν οι στρατιωτικές μας σχολές. Είδατε ίσως ότι πάρα πολύ λιγότεροι από όσο θα θέλαμε επέλεξαν τη Σχολή Ευελπίδων, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τη Σχολή Ικάρο στις προτιμήσεις τους για την ανώτατη εκπαίδευση. Εάν αυτό ως τάση συνεχιστεί και δεν αναστραφεί, ο ελληνισμός έχει πρόβλημα. Εκπονήσαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης αυτού, βελτιώνοντας και τις αποδοχές των σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές, βελτιώνοντας και την καριέρα τους, αυτά θα τα ανακοινώσουμε στο μέλλον, αλλά βελτιώνουμε και τις εγκαταστάσεις τους και στις τρεις αυτές σχολές. Προσέτρεξα λοιπόν, ειδικά για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη βοήθεια του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Και ο Αρχιεπίσκοπος από το υστέρημα της Εκκλησίας της Κύπρου κατέθεσε άνω του 1 εκατομμυρίου για τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν οι νέες ελληνικές φρεγάτες, η πρώτη, ο Κίμωνας, ο οποίος έχει και λόγο να βρίσκεται, να καριώθεται στα κυπριακά νερά, αράξει στην Κύπρο, πιθανότατα στο Μαρί, τότε νομίζω ότι και εσείς θα αισθανθείτε, βλέποντας τους Έλληνες αξιωματικούς που θα υπηρετούν σε αυτό το βαπόρι, υπερήφανος γι' αυτό που η Εκκλησία της Κύπρου έκανε για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, εκφράζω την ευγνωμοσύνη και τη δική μου και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ελληνικής κυβέρνησης και νομίζω του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας για την χειρονομία σας και το συμβολισμό ο οποίος ενυπάρχει στη χειρονομία σας και μου επιτρέπετε, σεβασμιότατε, οικοδεσπότα μας, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλά. Να είστε καλά. Μεγάλη υπόθεση αυτό και βγαίνει και μια είδηση εδώ, έτσι. Είπε ο Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, για τον Κίμωνα που θα σταθμεύει μόνιμα στο Μαρί. Μάλλον πάει να υλοποιηθεί και αυτό που λέει ο Παναγιωτόπουλος, να κάνουμε ναυτική βάση μόνιμη στην Κύπρο. Έπρεπε να έχει γίνει, απέντε έχουν κάνει τα πάντα, ώστε όταν φέρουμε και την μοίρα των Ραφάλ εδώ, θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όταν φέρουμε και τους πυράβλους εδώ, θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θα μιλάς με άλλους όρους. Γιατί αν εσύ αφοπλίζεσαι όπως θέλει ο υποτιθέμενος καλός γείτονας και αυτός εξοπλίζεται, φτάνει η στιγμή που εσύ δεν έχεις τίποτα και αυτός έχει τα πάντα. Και με τα χέρια πλέον δεν μπορεί να πολεμάς σήμερα. Χρειάζεσαι όπλα. Λοιπόν, μπράβο και πάλι στον Αρχιεπίσκοπο. Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είμαστε ήδη 3 ώρες ακριβώς. Σημερινή εκπομπή με δεκάδες τηλέφωνα που βγάλαμε στον αέρα και σας ευχαριστούμε.
Πάμε τώρα να σας καληνυχτήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4.30 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, αύριο Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα. Εμείς να σας καληνυχτήσουμε και απολαύστε την ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε όσον αφορά τις ειδήσεις της Κύπρου και όχι μόνο, με την εκπληκτική κυρία Νατάσα Ιωάννη, πολύ καλή συνάδελφο, που παρουσιάζει πάντα με το δικό της τρόπο τα νέα της ημέρας. Μην ξεχνάτε, κάθε βράδυ στις 7 η ώρα δελτίο ειδήσεων, το μοναδικό δελτίο ειδήσεων, το αληθινό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Νατάσα Ιωάννου. Κάθε μέρα επίσης στις 3.30 Μίκης Κασάπης, ο λόγος στον πολίτη, εκπληκτική εκπομπή με συμμετοχή, με τη δική σας συμμετοχή και παρουσία επιφανών συμπολιτών μας από διάφορους τομείς. Και φυσικά εμείς θα είμαστε, όπως σας είπα, και πάλι κοντά σας αύριο το μεσημέρι, αύριο το απόγευμα μάλλον στις 4.30. Μέχρι τότε να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.